και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι, παλιοί και καινούργοι. Μη φύγεις, περίμενε, διότι σου έχω πολύ σημαντικά πράγματα, πολύ σημαντικά νέα, τα οποία σε αφορούν άμεσα. Σχετικά με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεις, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποιους μύθους αν ο οροσκόπος τελικά παίζει σημαντικό ρόλο, ενεργοποιείται μετά τα 30, μήπως ο οροσκόπος σου οφείλεται ίσως και για τις δυσκολίες και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζεις στη ζωή σου. Να πούμε 2-3 πράγματα και φυσικά εννοείται θα δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε ό,τι δυσκολία, εν πάση περιπτώσει, να το προσπαθήσουμε να περάσουμε με την εσωτερική αστρολογία και αυτά τα οποία θα κάνουμε. Θα κάνουμε ιδιαίτερο άνοιγμα. Δεν είναι δύσκολο, δεν θα είναι μόνο απλά για ζώδια, θα δείτε πώς θα γίνει. Μείνε, διότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Να πάμε στο εξής, φίλες και φίλοι. Να δούμε κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Εννοείται ότι η αστρολογία, έτσι όπως γίνεται στη σημερινή εποχή, βλέπουμε το βασικό μας ζώδιο. Ρωτάμε τον άλλον τι ζώδιο είσαι, αυτά, κοιτάμε, ξέρω εγώ, και εγώ το κάνω, κοιτάζω, ξέρω εγώ, κάποιους συγκεκριμένους σε κανάλια, τι λέει το ζώδιό μου κτλ. Είναι όμως δυνατόν για όλους τους ανθρώπους να ισχύει ακριβώς το ίδιο, δηλαδή λέω τώρα όλοι εγώ και πάνω σε όλο τον κόσμο θα έχουν ακριβώς την ίδια μοίρα, θα έχουν ακριβώς την ίδια προοπτική, θα πάνε όλοι καλά, δηλαδή στα επαγγελματικά τους δεν θα υπάρχει ούτε ένας ο οποίος να μην έχει πρόβλημα. Η απάντηση είναι και σαφέστατα δεν ισχύει αυτό, δηλαδή ότι δεν μπορούν όλοι να έχουν ακριβώς την ίδια πορεία, αν θέλετε. Η αστρολογία, να μιλήσω τώρα συγκεκριμένα για την αστρολογία και τα ταρό, είναι σημειολογικά, δείχνουν κάποια σημεία, δείχνουν κάποιες ευκαιρίες ή κάποιες δυσκολίες που θα αντιμετωπίζουμε στο δρόμο μας. Δεν εξασφαλίζουν ούτε την επιτυχία, ούτε την αποτυχία, ούτε οτιδήποτε. Λένε απλά πρόσεξε. Ένας προσωπικός χάρτης δεν θα σας πει, αν και πολλές φορές το λέει, αλλά δεν θα σας πει πάντα σε ένα μεγάλο ποσοστό επακριβώς τι γίνεται. Θα σας πω εγώ για το δικό μου χάρτη. Κάπου σε ένα σημείο λέει, εν πάση περιπτώσει, πρόσεχε το πιωτό. Τι σημαίνει αυτό? Πιες, αλλά θα πίνεις με μέτρο. Δεν λέει όμως ότι αν θα πίνεις πολύ θα πάθεις αυτό. Μπαίνει και λίγο η λογική του ανθρώπου. Έτσι σας φέρνω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε κι εσείς. Τι γίνεται όμως εδώ? Το ζώδιο. Πάνω σε όταν λέμε αυτός είναι Ταύρος, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί πολλές φορές παρατηρούμε ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε ένα ζώδιο, αλλά δεν συμπεριφέρονται σαν το ζώδιο τους, συμπεριφέρονται τελείως διαφορετικά. Εκεί παίζουν ρόλο πολλά πράγματα, παίζει όμως κυρίως ρόλο και ο οροσκόπος. Ο οροσκόπος ισχύει από την ημερομηνία γέννησής μας. Ο οροσκόπος, ο ascendant, μπορεί να αλλάξει περίπου κάθε 4 λεπτά, ας το πούμε. Γι' αυτό ακόμα και τα δίδυμα δηλαδή μπορεί να έχουν έναν τελείως διαφορετικό χάρτη και τελείως διαφορετικές επιλογές στη ζωή τους. Έτσι εξηγείται αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, να δούμε όμως κάτι άλλο τώρα εδώ. Να δούμε κάποια πράγματα. Ναι, ο οροσκόπος αλλάζει, μάλλον το είπα λίγο λάθος, ο οροσκόπος αλλάζει κάθε 2 ώρες περίπου. Και όμως υπάρχουν κάποιοι σχηματισμοί, οι οποίοι κάθε 3-4 λεπτά αλλάζουν, αν θυμάμαι καλά είναι το medium coeli, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω λίγο λάθος σε αυτό, δεν πειράζει. Όμως ο οροσκόπος είναι από την αρχή της γεννήσεώς μας, παίζει ιδιαίτερο ρόλο, είναι από τη στιγμή που γεννιόμαστε, μας ακολουθεί για πάντα. Να πάμε λοιπόν τώρα στο ερώτημα, τι συμβαίνει μετά τα 30. Μάλλον ο οροσκόπος ενεργοποιείται μετά τα 30. Όχι, ο οροσκόπος μας ισχύει από την ημερομηνία γέννησης, όμως υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων, όχι πολλές, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων όπου ο οροσκόπος έρχεται μετά τα 30, μετά τα 32 κυρίως, διότι παίζουν οι 7 ετίες, δεν λέω κάτι άλλο εδώ, που παίζει ρόλο, κάθε 7 ετία κατά κάποιο τρόπο έρχεται και αλλάζει ο κύκλος του ανθρώπου, με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι λόγω γεγονότων αλλάζει εντελώς η συμπεριφορά τους, ο τρόπος αντίληψής τους και λόγω σοκαριστικών ίσως γεγονότων, άσχημων γεγονότων, άσχημων εμπειριών και καταστάσεων, τους οριμάζει, τους κάνει πιο κατασταλαγμένους, αναθεωρούν τη ζωή τους, αναθεωρούν πράγματα. Οπότε εκεί αναλαμβάνει ο οροσκόπος και περικλεί το ζώδιο με αποτέλεσμα σιγά σιγά να συμπεριφέρεται ο άνθρωπος όπως ο οροσκόπος. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως όμως γίνεται αυτή η συμπεριφορά. Εννοείται βεβαίως ότι παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Και ο ήλιος και η σελήνη και ο χάρτης μας και πού είναι συγκεντρωμένοι οι πλανήτες και τι είδους χάρτη έχουμε.
Έχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, χάρτη που είναι το τρένο, λέω τώρα εγώ. Έχουμε χάρτη ο οποίος είναι ο χαρταετός κτλ. Κτλ. Μην πάω περισσότερο και το χάσουμε εδώ. Κάτι άλλο τώρα. Μέχρι τα 30, για συγκεκριμένα ζώδια, και πάλι δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, κυρίως ξεκινάω και το λέω αυτό, για τους εγώκερους, τους λέοντες και για τα ζώδια της γης, στη σειρά δηλαδή, συμβαίνει και σε άλλα ζώδια εννοείται, αλλά αυτά είναι τα κυρίως, η πρώτη προτεραιότητα που υπάρχει, μέχρι τα 30-32 περίπου αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα με έναν από τους δύο γονείς, ή τον πατέρα ή τη μάνα, ή και με τους δύο μαζί. Θέματα απομόνωσης, θέματα εγκατάλειψης, θέματα δεν σου δίνω σημασία, θέματα προδοσίας, θέματα κακής κριτικής. Ισχύει αυτό. Και πάλι σας λέω όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό προδοσίες και όλα αυτά, ενώ δηλαδή πάλι από το πατρογονικό κάρμα, δηλαδή σαν να γεννήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι για να περάσουν αυτή τη δυσκολία, αλλά για να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται κάποια άλλα πράγματα. Το κλειδί που σας δίνω τώρα εδώ λοιπόν, κατευθείαν να πάμε εδώ, είναι ότι ο οροσκόπος πάντα και ισχύει για όλους, είναι η πρόκλησή μας. Είναι το εμπόδιο μας, μάλλον είναι η δυσκολία μας, είναι όμως και το προτέρημά μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πρώτος χάρη κάποιος είναι εγώκερος με οροσκόπο ιχθύς. Εντάξει. Η πρόκλησή του είναι όλο το ζώδιο των ιχθύων. Για να τα βάλουμε κάτω. Είναι ο συνδυασμός βεβαίως, δηλαδή συνδυάζω τη γη, συνδυάζω τις χάρες, τις δυνατότητες, τις ικανότητες του εγώκερου, το θετικό πάντα πρόσημο κοιτάμε, γιατί πάμε και αρνητικά. Προσπαθούμε να δούμε το θετικό και φυσικά εννοείται, κοιτάμε τι αρνητικό έχουν ιχθείς για να το κάνουμε θετικό. Αυτή είναι η πρόκληση δηλαδή του οροσκόπου. Το αρνητικό του οροσκόπου που υπάρχει να το κάνουμε θετικό. Αυτή είναι μία από τις εσωτερικές, στην εσωτερική αστρολογία που υπάρχει αυτό και το έχει πει ο Άλαν Λίο, ένας πολύ σημαντικός αστρολόγος που έχει γράψει πάρα πολύ όμορφα πράγματα και πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, πολλοί αστρολόγοι στον κόσμο τον ακολουθούν και τον διαβάζουν και δέχονται τα διδάγματά του, ας το πούμε. Για να επανέλθω στο παράδειγμα, για πολύ γρήγορα να πω, γι' αυτό σας λέω μείνετε διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα πούμε και 2-3 άλλα πράγματα και μετά θα κάνουμε το ρίξιμό μας. Μείνετε διότι θα μάθετε πάρα πολλές όμορφες πληροφορίες, θα βάλουμε τις βάσεις και μετά θα κάνουμε το άνοιγμά μας με τα ταρό, θα συνδυάσουμε και θα είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν εγώκερος με ιχθύς. Το αρνητικό των ιχθύων ποιο είναι? Το αρνητικό των ιχθύων είναι ότι καμιά φορά είναι στην κοσμάρα τους, να το πω έτσι, είναι στον κόσμο τους. Έχουν τη δική τους φαντασία, είναι στη φαντασία τους κολλημένη, σαν να είναι απομονωμένοι, σαν να κάνουν τις δικές τους σκέψεις. Άρα πρέπει να επανέλθουν στην πραγματικότητα. Δεν λέμε ότι είναι κακό, λέμε όμως ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τυθασεύσουν, να το χαλιναγωγήσουν. Τι άλλο έχει, ξέρω εγώ, ο ιχθύς? Είναι η θολούρα των νερών. Δηλαδή, πολλές φορές δεν βλέπουν την πραγματικότητα, δεν βλέπουν την πραγματική αλήθεια. Και πολλές φορές έχουν ανθρώπους γύρω τους που τους αγαπάνε και τους λένε: ρε παιδί μου, δες το αυτό. Δες τι γίνεται, δες τι σου κάνει ο άλλος, δες τι σου κάνει εκείνη, δες τι σου κάνει αυτός. Άνοιξε τα μάτια σου, δες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, 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 όχι. Και ζουν σε αυτό το κομμάτι το οποίο δεν βλέπουν καθαρά. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν οι ιχθείς? Ότι είναι νεοραματιστές. Έχουν φυσικά απίστευτο ένστικτο, έχουν απίστευτη διαίσθηση, αλλά πολλές φορές μπερδεύονται και δεν ξέρουν αν αλήθεια είναι ψέματα. Και έρχεται σε σύγκρουση με τον εγώκερο, που είναι πολύ ρεαλιστής, από το παράδειγμά μας που λέω τώρα, με αποτέλεσμα ο εγώκερος να λέει: έλα μωρέ, τι φαντασμένα πράγματα είναι αυτά, και ο ιχθύς σου λέει: κοίτα, το ένστικτο μου λέει αυτό. Άρα χρειάζεται μια ξεκάθαρη πειθαρχημένη κατάσταση για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν αυτό το οροσκόπιο. Δεν θα σας τα αναλύσω όλα τα οροσκόπια, διότι θα είναι εκτός θέματος, θα χρειαστούν 3 ώρες το βίντεο να γίνει. Σας λέω όμως ένα παράδειγμα να το καταλάβετε, ούτως ή άλλως θα κάνουμε ανοιγματαρό και θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πράγματα. Οπότε φίλες και φίλοι, βλέπουμε πάντα στον οροσκόπο μας ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει εμείς να τα γυρίσουμε στο θετικό. Πρόσχαρε, έχουμε, λέω τώρα, στην τύχη καρκίνος, λέων, έτσι. Δεν έρχονται λίγο σε αντίφαση αυτά? Ένας καρκίνος, υποτίθεται μια καρκίνος, είναι λίγο ευαίσθητη, λίγο αυτά. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει δύναμη ο καρκίνος, έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει και επιχειρηματικότητα, δεν σημαίνει ότι δεν έχει και πρωτοβουλίες. Απλούστατα στεναχωριέται όταν δεν ανήκει σε μια παρέα, στο πούμε, ή αν δεν ανήκει, ή αν τον απορρίψεις, ή την απορρίψεις. Δηλαδή αν την προσβάλλεις, ας πούμε, την αξιοπρέπειά της, την αξιοπρέπειά του. Εκεί έχει ένα θέμα. Τι είναι ο Λέων τώρα? Έρχεται και ο Λέων από πάνω και κάθεται, λέω έτσι ένα παράδειγμα τυχαίο τώρα δηλαδή, και ο Λέων τι είναι? Η λάμψη, είναι η φιλοδοξία, είναι η δόξα, είναι να βγούμε, να κάνουμε αυτό, να δείξουμε ότι είμαστε και εμείς ικανοί και έχουμε αυτά και να πούμε και κάντε πέρα κόσμο. Ποιο είναι το αρνητικό όμως? Το αρνητικό είναι η αλαζονία.
Η αλαζονία του Λέοντα. Εγώ και κανένας άλλος. Εγώ είμαι ο βασιλιάς, η βασίλισσα. Εσείς οι υπόλοιποι είστε οι αυλικοί μου. Προσέξτε το αυτό. Οι αυλικοί μου. Και αυτό δημιουργεί φυσικά, εννοείται, πολύ. Επίσης υπάρχουν και οι αιμονές. Ο Λέοντας, το ζώδιο του Λέοντα μπορεί να έχει και αιμονές. Επίσης το ζώδιο του Λέοντα μπορεί να έχει και απίστευτες μεταπτώσεις, δηλαδή πότε πολύ γλυκός γλυκιά και πότε πολύ κακός, πραγματικά κακία, και πονηριά. Δηλαδή η πονηριά του θα σου δείξω εγώ ποιος είμαι, και φυσικά και ναρκισιστικές συμπεριφορές. Άρα λοιπόν φίλες και φίλοι, θα χρειαστεί να δείτε εσείς ποιος είναι ο οροσκόπος και ποια είναι τα αρνητικά του και πώς εσείς μπορείτε να τα γυρίσετε στο θετικό πρόσημο, να τα κάνετε στο θετικό κομμάτι, έτσι, να τα γυρίσετε στο πολύ θετικό κομμάτι. Οπότε, ένα κομμάτι είναι αυτό εδώ πέρα που ήθελα να σας πω, να το δούμε σαν πληροφορία. Ωραία λοιπόν, για να βέβαια θα σας κάνω και μια μικρή... Όταν θα κάνουμε λοιπόν το ρίξιμο και το άνοιγμα ένα ζώδιο και οροσκόπο, θα δούμε και εκεί κάποια πράγματα. Θα σας δείξω, έχω ειδικές κάρτες που θα ρίξω, όπου θα δούμε εκεί και τα αρνητικά για να πάρετε έτσι μια γεύση και να ξέρετε και εσείς τις κακοτοπίες και να γνωρίζετε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο σχετίζεται με το ζώδιο και τον οροσκόπο. Εννοείται, επαναλαμβάνω, ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν έναν προσωπικό χάρτη. Και η καλύτερη μέθοδος για να έχουμε τι θα μας συμβεί, μάλλον να το πω έτσι, το πλάνο μας δηλαδή, τι σχεδιάζεται κατά κάποιο τρόπο, διότι οι πλανήτες δεν είναι ακριβώς ότι μας εξουσιάζουν. Η αστρολογία δεν λέει αυτό το πράγμα. Ναι, έχουμε έναν δρόμο ερμή, υπάρχουν οι δυσκολίες, παρόντως χάρη να σας φέρω αυτό το παράδειγμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι εξουσιαζόμαστε. Έχουμε ελεύθερη βούληση. Περιορισμένη μεν, δεν το αναφέρω περισσότερο, δεν το επεκτείνω. Περιορισμένη μεν, αλλά έχουμε ελεύθερη βούληση. Περιορισμένη, δεν θέλω να πω, ανήκουμε σε ένα συγκεκριμένο τόπο, σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένα patterns, έχουμε κληρονομήσει συγκεκριμένα πράγματα από τους γονείς μας, άρα κινούμαστε σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Και οι επιλογές μας πολλές φορές είναι αυτές που μας περιορίζουν κτλ. Όμως, ποιο είναι εκείνο το. Τι είναι αυτό που μας δημιουργούν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, αν μπορώ να το πω έτσι, τις καταστάσεις, ζώδιο και οροσκόπος. Δεν περνάμε από δυσκολίες. Είπαμε προηγουμένως ότι είναι η προκλήσή μας ο οροσκόπος. Δεν περνάμε δυσκολίες. Δεν περνάμε μέσα από δύσκολες στιγμές και δύσκολες καταστάσεις. Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στο θετικό τον οροσκόπο. Και πώς γίνεται αυτό. Γίνεται πάρα πολύ απλά. Πρώτα απ' όλα γίνεται με συγκέντρωση. Χρειάζεται μια πολύ καλή συγκέντρωση της σκέψης, της κατανόησης του οροσκόπου που παίζει, τι ρόλο παίζει στη ζωή μας. Διότι μπορεί να οφείλεται για αυτές τις καταστάσεις που δημιουργούνται πολλές φορές. Διότι ο οροσκόπος είναι ο εαυτός μας, ο κρυφός εαυτός μας, ο άλλος ο οποίος δεν γνωρίζει. Βγαίνουμε προς τα έξω με συγκεκριμένα κριτήρια, με συγκεκριμένο χαρακτήρα, αλλά ο άλλος όμως δεν τα γνωρίζει όλα. Μπορεί να μην γνωρίζει καν και τι ζώδιο είμαστε. Μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα. Μήπως όμως όλα αυτά μας επηρεάζουν. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ θα σας κάνω την ανάλυση και εσείς μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Εννοείται, επαναλαμβάνω, ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή μας και πρέπει εμείς με τις επιλογές μας, με ελεύθερη βούληση, να χρησιμοποιήσουμε εκείνα τα θετικά στοιχεία του εαυτού μας, που είναι προέκταση, αν θέλετε, του ζωδίου μας, του αστρολογικού μας χάρτη, και να κάνουμε αυτά τα οποία χρειάζεται εμείς να κάνουμε τα σωστά πράγματα. Για να σας πάω τώρα λίγο σε κάτι. Περνάμε από δυσκολίες, περνάμε από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αυτές οι δύσκολες καταστάσεις για το σύμπαν, αν θέλετε, για το Θεό, για το οδήποτε, είναι τίποτα. Είναι σαν να ο Θεός να μας ευλόγησε, μας άφησε στη γη και μας άφησε, μας ξέχασε μετά. Μπορεί να έχετε όλοι αυτό το feeling, το είτε, έτσι. Δεν είναι ο θέμα πίστης, δεν είναι ότι δεν υπάρχει Θεός προς Θεού, αλλά το λέω καμιά φορά ότι είναι η αίσθηση ότι μήπως τελικά είμαστε μόνοι μας, παλεύουμε, κάνουμε. Βεβαίως υπάρχει και η πίστη, υπάρχει αυτά, αλλά μην μπούμε σε αυτό, απλά ας βάλουμε λίγο το προβληματισμό αυτόν εδώ πέρα. Μήπως τα βάζουμε με το σύμπαν καμιά φορά, στα καλά, μήπως, α, ωραία, σε ευχαριστώ Θεέ μου, με ευλόγησες, αλλά στα δυσκολίες, ρε Θεέ μου, γιατί μου το έφερες. Μήπως απλά είναι η ζωή. Μήπως ο παράδεισος είναι εδώ πραγματικά η γη, αυτός είναι ο παράδεισος που ζούμε, εδώ είναι η Εδέμ, εδώ είναι όλα. Και απλά όταν φύγουμε από τη ζωή, η ψυχή μας πηγαίνει στο σπίτι της, εκεί που ανήκει. Ένας προβληματισμός. Περνάμε δυσκολίες, περνάμε από πολλά πράγματα. Ποιες είναι οι επιλογές που έχουμε.
Έχουμε, είπαμε, ελεύθερη βούληση, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε και πάρα πολλές επιλογές. Διότι, παραδείγματος χάρη, όλοι μας σχεδόν δεν έχουμε τα δισεκατομμύρια του κόσμου για να πεις: Α, okay, εντάξει, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα φύγω από εδώ, θα φύγω από εδώ. Μάλιστα, και τα έριξα όλα. Αυτό κάτι σημαίνει λοιπόν εδώ. Να τα γκρεμίσουμε όλα, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Φίλες και φίλοι, συντονιζόμαστε λοιπόν. Να τα γκρεμίσουμε όλα πραγματικά και να κάνουμε όπως πρέπει να γίνουν, να γκρεμιστεί αυτή η κοινωνία και να χτιστεί από την αρχή με άλλες αρχές, με άλλες δομές, με άλλες κατανοήσεις. Δεν έχουμε όλη την πολυτέλεια να έχουμε τα πολλά λεφτά. Δεν έχουμε όλη την πολυτέλεια να είμαστε, να έχουμε όλοι δουλειές, έτσι. Δεν έχουμε όλη την πολυτέλεια να έχουμε τον μεγάλο έρωτα. Δεν έχουμε όλη την πολυτέλεια να κάνουμε τη δουλειά που γουστάρουμε. Δεν έχουμε όλη την πολυτέλεια να κάνουμε αυτό το οποίο πολλές φορές θέλουμε στη ζωή μας. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ μπορεί να θέλω να κάνω ένα πολύ μακρινό ταξίδι, να σας πω το εξής, το Μάτσου Πίτσου, ας πούμε, έτσι. Δεν μπορώ να το κάνω για τον ΑΒ λόγο. Ναι, έχω την ελεύθερη βούληση, θέλω, έχω την προτροπή, έχω την πρόθεση, έχω την επιθυμία. Ξέρω, θα ακουστούν οι απόψεις, μα αυτό να το οργανώσω, να το κάνω. Ναι, δεν έχω τα χρήματα. Δεν έχω αυτή τη στιγμή αυτό, δεν έχω εκείνο. Δεν έχω τ' άλλο. Δεν θέλω να πάω να κάνω, ξέρω εγώ, να περάσω μετά τους ελέγχους που πρέπει να περάσω, τους αυστηρούς κτλ. Λέω τώρα. Άρα θέλω να πω ότι πολλές φορές η ίδια η ζωή κάπου μας περιορίζει, μας φέρνει δυσκολίες, αλλά ποιες είναι οι επιλογές που έχουμε πραγματικά. Είμαστε σε σχέση, μας δυσκολεύει η σχέση, λέμε αχ να ήμουν μόνος μου. Είμαστε μόνοι μας, λέμε αχ να μην ήμουν μόνος μου, μόνη μου να είχα μια πολύ καλή σχέση. Αχ δεν ερωτεύτηκα ποτέ, αχ δεν με ενδιαφέρει να ερωτευτώ. Αχ θέλω χρήματα, αχ δεν θέλω χρήματα. Δείτε δηλαδή πολλές φορές πώς παίζουν αυτά τα δίπολα και αυτές οι αντιθέσεις. Παρακαλάμε για μια δουλειά, πηγαίνουμε σε μια δουλειά, συχαινόμαστε τη δουλειά, του συχαινόμαστε όλου, θέλουμε να σηκωθούμε να φύγουμε. Δεν έχουμε δουλειά, θέλουμε να πάμε να βρούμε δουλειά. Και βρισκόμαστε λοιπόν μονίμως μέσα σε αυτή τη φάση των αλλαγών και των αντιθέσεων και όλο αυτό δημιουργεί θέμα. Μήπως είναι ο οροσκόπος με το ζώδιο κάπου, λέω τώρα εγώ, που μεταξύ τους είναι η σκέψη, το μυαλό και τα δύο μαζί, τα οποία μπερδεύονται καμιά φορά και δεν ξέρουν τι είναι αλήθεια, τι είναι πραγματικότητα και τι αποφάσεις να κάνουν. Ένας λέον θα σου πει, ναι, πήγαινε όρμα αυτό, ναι, εντάξει, θα είναι το τρόπαιό σου, δεν ξέρω τι. Από την άλλη όμως ένας Ταύρος λέει, εγώ θέλω σταθερότητα, θέλω ασφάλεια, θέλω αυτό, κάτσε μισό λεπτό. Θέλω και ο άλλος να έχει μια οικονομική ασφάλεια. Θέλω να έχει κάτι να κάνει στη ζωή του, μην είναι εντελώς μπατήρης, συγγνώμη, τα λέμε αυτά. Παράδειγμα θέλω, έτσι, παραδείγματα θέλω. Ένας λέει, θα θέλει να έχει τη γυναικάρα δίπλα του, έτσι, να φυσάει, να κάνει κτλ. Ενώ ένα άλλο ζώδιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας εγώκερος θα θέλει μια άλλη πιο σοβαρή κατάσταση. Θα θέλει η άλλη να είναι, okay, εντάξει, τον ενδιαφέρει και τόσο πολύ να είναι καρακουκλάρα μοντέλο, ας το πούμε. Δεν θέλει να τη βγάλει έξω στην κοινωνία για να είναι, έχω τη γυναικάρα, ας πούμε, τη θεάρα. Θέλει μια γυναίκα να είναι για το σπίτι, να είναι σοβαρή, ξέρω εγώ, να είναι νοικοκυρά, να εργάζεται, να κάνει, να έχει μια υπευθυνότητα. Λέω τώρα κάποια πράγματα. Δεν λέω ότι ισχύουν στο 100% για όλους εσάς, εννοείται. Βάζουμε όμως κάποιες σκέψεις. Και έτσι λοιπόν περνάμε από όλα αυτά τα προβλήματα. Τι κάνουμε λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Το κλειδί είναι αυτό που σας είπα, ζώδιο και μάλλον ο οροσκόπος τον ενεργοποιούμε με συγκέντρωση, με αλλαγή, με το να φέρουμε το θετικό και επίσης έχει να κάνει με τον τρόπο πώς εμείς ανταποκρινόμαστε στο ερέθισμα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έκανα όλη αυτή την εισαγωγή για να σας καταλήξουμε και να πούμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Εγώ προσωπικά μόνος μου δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, έτσι. Πόσο μάλλον δεν μπορώ να αλλάξω ούτε καν τον απέναντί μου, ας πούμε. Και εγώ τώρα λέω κάποια πράγματα, κάποιος μπορεί να σας επηρεάσω θετικά, κάποιοι μπορεί να με αμφισβητήσετε, κάτι μπορεί να πει τι λέει αυτός τώρα εδώ. Έτσι είναι η κατάσταση. Δεν μπορώ να επηρεάσω, δεν μπορώ να αλλάξω εγώ τον κόσμο. Τι μπορώ όμως να αλλάξω. Τι μπορείτε εσείς να αλλάξετε. Τον τρόπο με τον οποίο αντιδράτε σε κάθε κατάσταση και σε κάθε ερέθισμα. Έχετε δύο επιλογές. Δεν είναι παραπάνω επιλογές. Δυστυχώς, είπαμε. Υπάρχουν επιλογές, αλλά δεν είναι παραπάνω. Ή μένω στο τραύμα. Μένω στο τραύμα εκεί για πάντα. Επιλογή σας βεβαίως. Αυτή είναι η ελεύθερη βούληση. Έχεις την ελεύθερη βούληση να μείνεις για πάντα στο τραύμα. Ό,τι και αν αυτό σας τραυμάτισε. Έζησες ένα μεγάλο έρωτα, ένα θεολόδη έρωτα, ένα παθιασμένο έρωτα, σε εγκατέλειψε. Είναι ένα μεγάλο τραύμα. Έχει όμως το δικαίωμα και εκείνος ή εκείνη να αποφασίσει στη ζωή της ό,τι θέλει. Ναι, ακόμα και να σε εγκαταλείψει και να σε αφήσει τα κρύα του λουτρού. Ναι, πονάς, αλλά έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και να φύγει. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Το ένα λοιπόν μένουμε στο τραύμα και το άλλο τι κάνουμε. Να γίνουμε πιο σοφοί, πιο έμπειροι. Να πάρουμε το μάθημά μας. Να γεμίσει η ψυχή μας. Να προχωρήσουμε.
να συγχωρέσουμε κατά κάποιο τρόπο. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Δεν εννοούμε τη συγχώρεση της ταπεινότητας, σε συγχωρώ. Εννοούμε με μια σοβαρότητα ψυχής. Σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσες, σε ευχαριστώ για όλα. Πηγαίνεις στο δρόμο σου, θα πάω κι εγώ με στο δικό μου το δρόμο. Να κάνω αυτά τα οποία χρειάζεται και εγώ προσωπικά να κάνω. Ό,τι είναι αυτό να κάνω, έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν πολύ μεγάλη εισαγωγή, το κατανοώ. Υπάρχουν οι χρόνοι από κάτω, όμως είναι πολύ σημαντικό για να βάλουμε τις βάσεις μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο ρίξιμό μας το οποίο θα κάνουμε. Και ξεκινάμε λοιπόν με τους κρύους και θα κάνουμε δύο ρηξίματα. Ο κρύος λοιπόν, που είναι στοιχείο της φωτιάς, έχει τον πλανήτη Άρη, θα κάνουμε δύο ρηξίματα για το κάθε ζώδιο, θα είναι ζώδιο και οροσκόπος. Ζώδιο, αυτό το deck είναι το ζώδιο και αυτό το ζώδιο είναι οροσκόπος. Θα πάρετε μηνύματα ζωδίου και μηνύματα οροσκόπου. Δείτε όμως την εισαγωγή για να βάλουμε τις βάσεις και να προχωρήσουμε, εντάξει. Ζώδιο λοιπόν που έχει κάτι να μας πει εδώ πέρα και θα σας πω και το μυστικό και κάποια ένα μυστικό μήνυμα το οποίο θα βγει για το κάθε ζώδιο. Κρυός που σημαίνει το είμαι, η φιλοσοφία του είναι το είμαι. Το κεφάλι έχει ικανότητες όπως είναι το κουράγιο, αυθόρμητο, δύναμη, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως έχει ένα καρμικό μάθημα το οποίο είναι η αναμέτρηση και η αναζήτηση, το πεπρωμένο του είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Το ζώδιο λοιπόν βγαίνει οι επιλογές που λέγαμε, είναι το 2 πεντάκτινο. Το 2 πεντάκτινο είναι μία από τις κάρτες οι οποίες λέει πολλές φορές μην αφήσεις το συναίσθημά σου να μπει εμπόδιο σε αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις. Συγγνώμη, τι είπα, 2 πεντάκτινο, συγχωρέστε με, δεν ξέρω γιατί είπα 2 πεντάκτινο, είδα το 2 και νομίζω ότι το πεντάκτινο. Παίζει ρόλο και αυτό εδώ πέρα που είπα, αλλά είναι ο ακόλουθος κούπα. Ο ακόλουθος κούπα μας πηγαίνει σε μια ενέργεια διαφορετική και μας λέει ναι, μην αφήσεις τα συναισθήματά σου να μπουν εμπόδιο σε αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις. Δηλαδή, να μην είναι το συναίσθημα παραπάνω από τη λογική σας. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Μην θολώνει η λογική σας, γιατί εδώ είναι νερό, όπως είπαμε, και το νερό θολώνει καμιά φορά τη λογική. Υπάρχει συναίσθημα της αδικίας, αυτό που έγινε, της στεναχώριας. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να εξασκήσεις, να δώσεις, λέει το ζώδιό σου, τη δυνατότητα του να προσφέρεις, τη δυνατότητα του να βοηθάς, την ικανότητα του να έχεις τη δυνατότητα, ας το πούμε, του να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει στο περιβάλλον σου, και το 2 φυσικά σημαίνει συνεργασία μέσα από άλλους ανθρώπους. Είναι αριθμός 2. Μισό λεπτό, γιατί θα σας πω και τα δύο μηνύματα, τα μυστικά τα οποία θα φανερωθούν, γιατί αυτές οι κάρτες έχουν και μυστικά μηνύματα. Λοιπόν, και αυτό που βγαίνει είναι ένας άλλος ακόλουθος, έχουμε δύο ακόλουθους οι οποίοι κοιτάνε τελείως σε διαφορετικές πορείες. Έτσι, δεν είναι κακό. Είναι όμως, τι σκέφτεται η καρδιά, τι σκέφτεται ας πούμε η ενέργεια και το μυαλό. Εδώ ο ακόλουθος μπαστούνι έχει να σου πει καινούρια πράγματα. Ο αριθμός 2 σου λέει, σκέψου προσεκτικά και δράσε με θάρρος. Αυτό είναι το μήνυμα, αν θέλεις, του ζωδίου και του οροσκόπου. Σκέψου προσεκτικά και δράσε με θάρρος. Όταν έχεις λοιπόν, θα δείτε τους συνδυασμούς, έτσι θα ρίχνω ζώδιο, εδώ ρίχνω το ζώδιο και εδώ είναι και ο οροσκόπος, έτσι και προχωράμε. Αν έχετε άλλο οροσκόπο θα το δείτε πιο μετά, έτσι θα πάτε στο εκεί που έχετε τον οροσκόπο σας. Αν έχετε τον Ταύρο θα δείτε το επόμενο, τον οροσκόπο του Ταύρου. Λοιπόν, και εδώ τι δείχνει λοιπόν για τον, αν θέλετε, για το αρνητικό του, ότι ο κρυός γίνεται δεσποτικός, αυτό σημαίνει εδώ ο οροσκόπος, γίνεται οξύθυμος, βίαιος, αδιάλακτος, υπερόπτης, εγώ είμαι πρώτος, τραχής, αποκτά εύκολα εχθρούς και ελκύει τη ζήλια. Όμως το μήνυμα είναι σκέψου προσεκτικά και δράσε με θάρρος. Και εδώ μπορείς να πετύχεις καινούρια ξεκινήματα, καινούρια πράγματα, καινούρια ζωή, καινούριες όμορφες καταστάσεις. Εντάξει, λοιπόν, πάει ο κρύος. Μάλλον να τα φέρω λίγο πιο εδώ για να πω τι. Για να τα ανακατεύω γι' αυτό δηλαδή. Πάμε στο ζώδιο του Ταύρου. Ζώδιο του Ταύρου που σημαίνει το έχω, θέλω να έχω, θέλω να έχω ασφάλεια, θέλω να έχω χρήματα. Λοιπόν, Αφροδίτη, δεύτερο οίκο, σταθερότητα, υπομονή, αυτά είναι τα καλά του, αντοχές, αξιόπιστο, μπορεί να είναι πολύ καλόκαρδο, άνθρωποι κτλ. Πάμε όμως να δούμε τι έχει να σας πει ένα μήνυμα. Το ζώδιο, το ίδιο το ζώδιο,
το ζώδιό σας δηλαδή, το οποίο είναι το 4 ξυφών, χρειάζεται και ξεκούραση, χρειάζεται και λίγο ρίχνω τους ρυθμούς, χρειάζεται να γεμίσω τις μπαταρίες μου. Το 4 είναι και το κλείνομαι κατά κάποιο τρόπο, λίγο απομονώνομαι να βρω την ψυχή μου, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορώ και να ξανασηκωθώ. Αυτή η κάρτα κυρίως κυβερνάται από το ζώδιο του ζυγού, έχει να κάνει με την επικοινωνία, έχει να κάνει με το λόγο της σκέψης. Είπαμε ο Ταύρος επίσης, πολλές φορές τα ζώδια του Ταύρου έχουν και πολύ ωραία φωνή, έχουν και ωραίο λαιμό, έχουν και, είναι και μπορεί να είναι και πολύ καλλιτεχνικά, είναι το έχω είπαμε. Και πάμε να δούμε και τον οροσκόπο τι έχει να σας πει και θα δούμε το αποτέλεσμα, παιδιά, απίστευτο. Τι γίνεται ρε παιδιά, είναι το 4 ξυφών. Εσείς χρειάζεστε λοιπόν πάρα πολύ ξεκούραση γενικότερα, χρειάζεστε να γεμίσετε πολύ τις μπαταρίες, έχετε καεί από διάφορα πράγματα, έτσι, από την πολλή δουλειά, από τους ανθρώπους. Πάμε όμως να δούμε τι σημαίνει το 4, ποιο είναι το μήνυμα που έχει να σας πει εδώ πέρα το ζώδιο σας και ο οροσκόπος, έτσι. Ο αριθμός 4 είναι ο τρόπος σκέψης μπορεί να χτίσει όμορφα πράγματα. Ο τρόπος σκέψης μπορεί να χτίσει όμορφα πράγματα και όντως ο τρόπος σκέψης και αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης μπορούμε να κάνουμε πραγματικά τομές στη ζωή μας. Είμαστε, μπορεί να γίνουμε ετοιμοπόλεμοι. Ο αριθμός 4 μπορεί να σημαίνει, προσέξτε, 4 εβδομάδες, μάλλον 4 μέρες, okay, 4 μέρες ξεκούρασης. 4 εβδομάδες θα μπορούσα να πω και 4 μήνες. Διότι πρέπει, για να έχετε αντοχές χρειάζεστε και ξεκούραση, ο άνθρωπος χρειάζεται και ξεκούραση. Το μάθημά σας είναι το αποκτώ και φυσικά σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο υπακούω γενικότερα στην πράξη των γεγονότων και των πραγμάτων. Έχετε το υπόψη σας αυτό, πάντως ξεκούραση φίλες και φίλοι, χρειάζεστε αρκετή ξεκούραση. Λοιπόν, το ρίξιμο αυτό δεν είναι για πάντα, παρόλα αυτά όμως δεν θα βάλω χρόνο, το αφήνω έτσι γιατί το 4 ας πούμε, που βγήκε τώρα για τον Ταύρο μπορεί να σημαίνει αυτό που σας είπα προηγουμένως χρονικά. Πάμε στο επόμενο. Δίδυμοι. Οι δίδυμοι λοιπόν έχουν τον πλανήτη τον Ερμή, την επικοινωνία. Έχουν πολύ καλές ποιότητες όπως οξυδέρκεια, περιέργεια, γνώσεις, μπορούν να αποκτήσουν πολλές γνώσεις. Σκέφτεται πολύ πολύ γρήγορα, αϊκίνητο, πολύ διασκεδαστικό. Μπορεί να γίνουν και πολλοί άνθρωποι έτσι της διασκέδασης, να κάνουν χαβαλέ, να λένε πράγματα, να μιλάνε όμορφα αυτά, να γελάμε δηλαδή. Τους αρέσει να περνάνε όμορφα και φυσικά έχουν. Η ανατομία είναι οι παλάμες και τα, μάλλον οι όμορφες παλάμες και τα όμορφα χέρια. Έτσι. Πάμε όμως να δούμε τι έχουν να μας πει πρώτα απ' όλα το ζώδιο των διδύμων. Για. Βλέπουμε ζώδιο και οροσκόπο, έτσι. Εδώ έχουμε λοιπόν το 3. Το 3 μπαστούνι. Το 3 μπαστούνι που είναι ό,τι βρες, τι σε εμπνέει για να μπορέσεις να το κάνεις δράση, να το κάνεις πράξη. Τι σ' αρέσει. Ποια είναι τα σχέδιά σου. Πού θες να πας. Κάνεις προετοιμασία, σχεδιάζεις κάτι ή είσαι χήμα, γιατί το έχουν αυτό λίγο οι δίδυμοι, είναι πολύ χήμα. Και είναι πολύ. Να πω κάτι. Πολλές φορές εδώ υπάρχει και μια παρεξήγηση. Οι δίδυμοι βαριούνται εύκολα. Σε μια σχέση μπορούν να βαρεθούν εύκολα. Γι' αυτό μπορεί να φύγουν, έτσι. Ή γι' αυτό μπορεί να θέλουν να ανακαλύψουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να γίνουν όμως πιστοί και πιστές. Αν απιστήσουν ή αν δεν μείνουν σε μια σχέση είναι διότι δεν ικανοποιούνται και προκειμένου να παλεύουν προτιμούν να φύγουν. Και είναι και ξεκάθαρη, πολύ ξεκάθαρη σε αυτό και είναι και ξεκάθαρη σε εσάς που μπορούν να σας το πούνε. Εάν δεν σας το πει ένας δίδυμος μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα. Δεν θα μπω τώρα στην φιλολογία γενικότερα, θα το αφήσω. Ναι, δεν είναι διπρόσωποι αυτό που λένε. Έχουν όμως μέσα τους δύο διαφορετικά μυαλά, ας το πω. Δύο διαφορετικές σκέψεις. Δύο διαφορετικά μυαλά τα οποία πολλές φορές μπερδεύονται κιόλας. Και καμιά φορά χάνονται σε αυτές τις σκέψεις τους. Διπρόσωποι, αν θα μπορούσα να πω, είναι άλλα ζώδια. Και κυρίως θα μπορούσα να πω τα ζώδια, μάλλον όλοι μπορούν να γίνουν διπρόσωποι, κακά τα ψέματα, αλλά κυρίως μπορεί να γίνουν λίγο τα ζώδια του νερού. Εκεί υπάρχει μια, αν θέλετε, πιο περισσότερο τάκτ, περισσότερο διπλωματία, περισσότερο διπροσωπία, ας το πούμε, αλλά εξαρτάται και πάλι, δεν είναι απόλυτο διότι εξαρτάται από τον άνθρωπο. Εδώ πάντως όμως λέει ότι δες, κάνει σχέδια, είναι ο αριθμός 3, κυβερνάται από τον κρύο αυτή η κάρτα, που σημαίνει δύναμη και προχωράμε. Αριθμός 3 λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ.
Το επόμενο. Ο αριθμός, εδώ για τον οροσκόπο. Τι έχει να μας πει ο οροσκόπος? Και είναι ο βασιλιάς Ξυφών. Είναι στην ενέργειά σας. Ο βασιλιάς Ξυφών θα μιλήσει για δικαιοσύνη και για αλήθεια. Άρα λοιπόν ο οροσκόπος σας αυτό το οποίο λέει είναι να μιλάς για δικαιοσύνη, για αλήθεια, με τη γλώσσα της αλήθειας, ακόμα και αν αυτό κάπου ενοχλεί κάποιους. Από την άλλη μιλάει για ωριμότητα, για σταθερότητα και μιλάει επίσης και για το γνωρίζω. Ποιο είναι το μυστικό μήνυμα που υπάρχει, φίλες και φίλοι, από εδώ? Είναι ότι ο Ερμής σε ευνοεί ώστε να μιλήσεις για αλήθειες. Ο Ερμής σε ευνοεί ώστε να μιλήσεις για αλήθειες ακόμα και αν είναι ανάδρομος. Η αναδρομή που λένε, παιδιά. Ναι, υπάρχουν ψιλοπαρεξηγήσεις, λίγο τα ηλεκτρικά μπορεί να μπερδεύονται, εντάξει, okay, συμβαίνουν αυτά, μπορεί να είναι και τυχαίο γεγονός, το βάζουμε και αυτό. Αλλά όλα είναι ένα μάθημα, είναι μία πρόκληση. Ο ανάδρομος εμείς είναι πρόκληση για τους ανθρώπους για να τους φέρει πιο κοντά. Αυτή είναι η ουσιαστική πρόκληση του ανάδρομου. Να σταματήσουν οι παρεξηγήσεις και να τα λύσουν όλα όμορφα και ωραία, σπαθάτα. Ο οροσκόπος σας, αν έχετε, είστε οποιοδήποτε ζώδιο και έχετε οροσκόπο τώρα τους διδύμους, σπαθάτα. Αυτή είναι λοιπόν η πρόκλησή σας για αυτό το διάστημα, έτσι. Το 3, ο αριθμός 3 μπορεί να παραπέμπει μέχρι και 3 μήνες για εσάς. Ωραία. Πάμε στο επόμενο ζώδιο, το οποίο είναι ο καρκίνος. Καρκίνος λοιπόν, όπου είναι νερό το στοιχείο του, κυρίως πλανήτης που κυβερνά είναι σελήνη, είναι ο τέταρτος οίκος, κυριαρχικό ζώδιο, στα κυριαρχικά ζώδια, αισθηματικό, ευαίσθητο, διαισθητικό, πολύ υπομονή, έχει πάρα πολύ υπομονή. Και φυσικά η ανατομία του έχει να κάνει, προσέχουμε λέτε, το στομάχι μας, το στήθος, το διάφραγμα, αφοσιωμένο, ιδιωτικό, κρατάει δηλαδή τα πράγματά του ιδιωτικά, προσπαθεί μάλλον, πρέπει να τα κρατάει ιδιωτικά, να σας το πω, διότι υπάρχουν και καρκίνοι που δεν τα έχουν ιδιωτικά και είναι όλα φορά στη φορά, έτσι, τα βάζουν όλα στη φορά. Οκ, εντάξει, αλλά λέμε ότι πρέπει όμως σε ένα επίπεδο να κρατάει τα όρια του, εντάξει, για να μπορεί να εξισορροπεί. Ποιο είναι το μήνυμα του ζωδίου του καρκίνου? Και το μήνυμα του είναι το 4, μάλιστα. Και βγήκε και ο καρκίνος εδώ πέρα, είναι το 4 κούπα. Το 4 κούπα είναι ότι χάνεις λίγο τη συγκέντρωσή σου σε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να σου έρθουν και νέες ιδέες για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Κάπου έχεις μια θλίψη, κάποια στεναχώρια, έτσι, ότι δεν θέλεις να πάρεις ρίσκα, βαριέσαι, έχεις βαρεθεί, δεν έχεις καθόλου ενέργεια, δεν θες να πας πουθενά, έχεις κλείσει τα χέρια και γενικά είσαι σε μια γενικά περίεργη κατάσταση, παρόλο που εκεί έξω μπορεί να υπάρχουν και ευκαιρίες. Μπορεί να κουράστηκες, μπορεί να σε κουράσα, να σε κάνω και λες, θα παρατάω παιδιά, δεν αντέχω άλλο, έτσι. Τι λέει όμως ο οροσκόπος και βγαίνει Ποσειδώνας, είναι ο κρεμασμένος. Ναι, σε κρεμάσανε, σε προδώσανε, σου αλλάξανε τα φώτα, σε αδειάσανε που λένε. Αλλά ο κρεμασμένος όμως σαν εμπειρία έχει να σου φέρει ακριβώς αυτό το πράγμα. Τη φώτιση που χρειάζεσαι προκειμένου να καταλάβεις τις προοπτικές που υπάρχουν στη ζωή σου. Προοπτικές. Ποσειδώνας, ο Ποσειδώνας, γιατί αυτή την κάρτα κυβερνά ο Ποσειδώνας, που κρύβει πολλά πράγματα, πολλές αλήθειες, πολλές καταστάσεις, αλλά όμως μπορείς να μάθεις αυτή την περίοδο πολλά πράγματα. Ο αριθμός 4 λοιπόν που βγήκε, έρχεται να σου μιλήσει και σου λέει, έχεις ανεπτυγμένη διέστηση, στο εδώ και στο τώρα, λοιπόν, και είναι ο οδηγός σου και η προστασία σου. Έχεις διέστηση για το επόμενο διάστημα, 4 μέρες, 4 εβδομάδες, μέχρι 4 μήνες θα έλεγα, και φυσικά είναι ο Ποσειδώνας που δίνει διέστηση και μπορείς να καταλάβεις πραγματικά τι σου συμβαίνει και τι γίνεται και τι αλλαγές χρειάζεται να κάνεις. Ο οροσκόπος σου εδώ που είναι και η πρόκλησή σου, είναι αρκετή πρόκληση εδώ, ναι, σου φέρνει στο μυαλό σου ο οροσκόπος ότι με κρεμάσαν, με κάνανε, αυτή την πληροφορία δηλαδή, αλλά έχεις τη δύναμη όμως να πάρεις μαθήματα, εμπειρίες, γνώση, τι πήγε λάθος, τι έκανες εσύ λάθος, διότι δεν μπορεί και όλοι μας να τα κάνουμε σωστά, ρε παιδιά, 100%. Και εγώ πια πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου σε μια επικοινωνία που έχω έξω, δηλαδή σε απλά πράγματα, καθημερινότητα. Και να λέω, ρε, να πιάνω τον εαυτό μου, λέω, τώρα γιατί το είπα αυτό του ανθρώπου, δεν χρειαζόταν. Μήπως το παρεξηγήσει, μήπως αυτό, δηλαδή το κάνω καμιά φορά. Δεν είμαστε όλοι άγιοι και καμιά φορά κάνουμε ή λέμε πράγματα τα οποία άθελά μας κιόλας μπορεί να πληγώσουμε τους άλλους ανθρώπους. Έχετε υπόψη σας και αυτό εδώ. Ωραία λοιπόν, προχωράμε. Είπαμε για τον καρκίνο και πάμε τώρα στο ζώδιο του Λέοντα.
Λέων λοιπόν. Ο Λέων λοιπόν είναι φωτιά, έχει στοιχείο το πλανήτη του είναι ο ήλιος, οι ποιότητες του είναι το κουράγιο, πιστό, δυνατό, αφοσιωμένο, είναι χαρισματικό, πολύ εξωστρεφές, μπορεί να γίνει πολύ εξωστρεφές, αλλά μπορεί να γίνει μειονέκτημά του και πολύ εξωστρεφές. Το μάθημα του είναι να βρει τη δύναμή του, να βρει την αρμονία στη ζωή του έτσι. Η πλάτη και η καρδιά και ο κορμός είναι τα κύρια ανατομικά του στοιχεία. Χρειάζεται όμως να είναι, μπορεί να γίνει όμως πολύ σκληρός, να μπει σε διαμάχες, να έχει μυστικούς εχθρούς και να προκαλέσει ζήλια και αντιπάθεια σε γενικό πλαίσιο. Για να πάμε να δούμε τώρα. Εδώ βγαίνει η κρίση, μάλιστα. Περνάτε μία κρίση, φαίνεται αυτό το διάστημα. Περνάτε δύσκολες στιγμές, πλουτόνιες ενέργειες, σκοτεινές ενέργειες, που σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, εδώ υπάρχει ένα κάλεσμα για να κάνεις, για να δράσεις, να κάνεις κάποια πράγματα, τα βάλεις σε μία πράξη, μία κινητικότητα. Να προχωρήσεις. Εδώ σημαίνει ότι βρίσκω ένα σκοπό στη ζωή μου. Σημαίνει επίσης ότι ανανέωση, καλή υγεία μπορεί να σημαίνει εδώ. Επιτέλους τα πράγματα βλέπω σε, αν είμαι σε μια δύσκολη, περίεργη φάση, ας το πούμε, να βρω τον εαυτό μου δηλαδή, αλλά σημαίνει και το ξύπνα. Πώς λέει η ταινία «Ξύπνα Βασίλη», τη θυμάστε, μια πολύ ωραία ταινία «Ξύπνα Βασίλη», αυτό είναι λοιπόν. Αυτό είναι για σας τους λέοντες. Λοιπόν, ακριβώς είναι το ξύπνα. Εδώ σου λέει ξύπνα, δες τι σου γίνεται. Μιλάει το ζώδιό σου εδώ και σου λέει ξύπνα, τι γίνεται. Έχεις μπει σε πλουτόνιες ενέργειες, σκοτεινές ενέργειες, σκοτεινές. Δεν εννοώ μαύρα πράγματα για τέτοια. Εννοώ λίγο καταστάσεις περίεργες, μπερδεμένες. Δεν βλέπεις καθαρά την αλήθεια γιατί τα κάνει αυτά ο Πλουτώνας. Στο παρασκήνιο λίγο. Αυτό δεν σου κάνει καλό εσένα. Και για να δούμε για τον οροσκόπο. Όσοι έχετε οροσκόπο στο Λέον, έτσι, αυτό εννοούμε, και βγαίνει το 3 πεντάκινο. Επαγγελματικά θέματα, λάμψη, εξειδίκευση, συνεργασίες, αξία, η αξία σας, να αναγνωριστεί η αξία σας. Μάθετε όμως πρώτα να δίνετε αξία εσείς στον εαυτό σας. Πολλές φορές βγαίνουμε, σας το λέω, είναι σημαντικό αυτό, βγαίνουμε έξω εκεί και να ζητάμε την αξία από άλλους. Δεν θα τη δώσουν. Και μπορεί να μην τη δώσουν και ποτέ και να μην έχουν και το χρόνο να τη δώσουν ποτέ. Μπορεί και να μην γουστάρουν κιόλας. Την αξία τη δώσει εσείς στον εαυτό σου, αγαπημένη, αγαπημένη. Και δεν χρειάζεται, δεν έχεις κανένα ανάγκη να στην πει. Εδώ όμως δηλώνει ότι είσαι ένα άτομο το οποίο έχει αξία, ναι, και μπορείς να βγεις προς τα έξω. Σε ερωτικό επίπεδο τώρα, ας το δούμε και λίγο ερωτικά, έτσι, ας το δούμε. Το 3 είναι ένας καλός αριθμός, ένας τυχερός αριθμός. Σημαίνει έκφραση στον έρωτα. Δημιουργώ και δίνω αξία στον έρωτα. Είδατε πόσο όμορφα τα ταρό μπορούν να συνδυαστούν σε οποιοδήποτε τομέα. Εντάξει, κυρίως επαγγελματική κάρτα, αλλά δίνω αξία στον έρωτα, δίνω αξία στην αγάπη. Το 3 σημαίνει έκφραση, σημαίνει δημιουργικότητα. Και επειδή βγήκε το 2 και το 3, θα πάω στο 3 όμως κυρίως, γιατί είναι μεγαλύτερο εδώ σαν νούμερο. Ας το δούμε και τα 2, τέλος πάντων. Όταν αφήνεις χώρο στους ανθρώπους, σε βοηθάνε. Είναι το 2. Όταν αφήνεις χώρο στους ανθρώπους, σε βοηθάνε. Το 3 είναι ότι η δύναμη και η φωτιά. Η δύναμη και η φωτιά. Τι σημαίνει αυτό? Αποκτώ δύναμη και έχω φωτιά μέσα μου. Αυτά είναι τα θετικά στοιχεία που σου λέει λοιπόν ο οροσκόπος και το ζωτικό οροσκόπος για να προχωρήσεις τη ζωή σου με δύναμη. Και να μην έχεις εχθρούς, να απομακρύνεσαι. Όλα τα ζώδια κάνουν εύκολα εχθρούς, εννοείται, αλλά εδώ είναι, βλέπουμε την τάση, έτσι. Για πάμε στο επόμενο. Ζώδιο Παρθένος. Σημαίνει αναλύω, ανάλυση. Είναι ένα από τα πολύ δυνατά κομμάτια, στοιχεία που έχει αυτό το ζώδιο. Διαλογιστικό, προσευχή, πολύ, πολύ θεοσεβούμενο, το πούμε. Ψάχνεται, φροντίδα, ακριβές. Πολύ διανοητικό, με γεγονότα θα σου μιλήσει. Εντάξει, αφοσιωμένο φυσικά. Που έχει όμως θέματα και προσοχή ανά το νευρικό του σύστημα. Πολύ ευαίσθητο, σπάντα νεύρα και μπορεί να έχει και. Μπορεί να δείτε δηλαδή, παρόλο που είναι ζώδιο της γης και μπορεί να θεωρείτε εσείς έναν Παρθένο, ο οποίος είναι, ωραία, τα μαζεύει, ξέρω εγώ, και είναι πολύ έτσι. Κοντρολάρει τον εαυτό. Όχι, όχι, όχι. Ο Παρθένος μπορεί να τα κάνει όλα λίμπα. Ναι, μπορεί. Μπορεί να πάρει ανάποδες. Λοιπόν. Και φυσικά αυτό που χρειάζεται να προσέξει γενικότερα, να είναι επικριτικό, πολύ μπορεί να γίνει,
Φοβάται την αρρώστια πολύ γενικότερα και το έχει μέσα το τυρανάει αυτό εδώ. Δίνει πολύ σπαστική σημασία στη λεπτομέρεια. Πολύ. Δηλαδή, αν ο τόνος τώρα δεν μπήκε σωστά. Δηλαδή, γράφει ένα κείμενο και ο άλλος δεν έβαλε ένα τόνο. Σιγά, κάτι χάθηκε που λέει τρία και τρία στα γύφτηκα. Λοιπόν, όχι, εκεί και στη δουλειά κάτι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να βάλω την κάρτα μου εδώ έτσι και να την έχω έτσι. Είδατε ο Παρθένος το ίσιο από μόνο του. Να την βάλω εγώ έτσι την κάρτα και να το βλέπετε τώρα εσείς οι Παρθένοι ή μη ζώδιο οροσκόπο. Ρεσιακά, δηλαδή, ίσιοσε το λιγάκι, ευρέ άνθρωπε μου, τι μας κάνεις τώρα, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι όλοι το έχετε αυτό. Επίσης σημαίνει τσιγκούνικο μπορεί να γίνει. Πολύ δύσπιστο. Πολύ δύσπιστο. Ρε Ακάς, θα μας πούν τα ταρό πώς θα ζήσουμε, θα μας πούν τα αυτά πώς θα γίνει, θα κάνει αυτό, δηλαδή σιγά η αστρολογία, αλλά δηλαδή, πολύ δύσπιστο, γιατί το αναλύει πολύ μέσα του, έτσι. Λοιπόν, επίσης ένα πολύ σημαντικό, μπορεί να αποκτήσει μόνιμο μίσος εξαιτίας ερωτικών υποθέσεων. Λοιπόν, και σιώνει πάλι, μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει, αυτό σημαίνει φίλες και φίλοι ότι έχει δυσκολίες στο ερωτικό και σεξουαλικό κομμάτι. Γενικά. Δεν ισχύει, λέω και πάλι λέω, δεν ισχύει για όλους, όμως αυτές οι ενέργειες είναι πολύ έντονες. Εγώ απλά το λέω διότι υπάρχει εδώ πέρα και μπορεί να σας βοηθήσει κάπου. Πάμε όμως να δούμε τι έχει να πει το ζώδιο γενικότερα σαν μήνυμα. Και εδώ είναι το 7 ξυφών. Προδοσία. Και αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνεις και βεβαίως γι' αυτό σου βγαίνει και γι' αυτό το κάνεις. Μισό λεπτό, το φέρω λίγο εδώ. Γι' αυτό το κάνεις είναι διότι θέλεις να προστατέψεις τον εαυτό σου από την πλάνη και γενικότερα από αυτούς οι οποίοι κρύβονται, σου κρύβονται. Έτσι δεν είναι. Συναντιέσαι με έναν άνθρωπο, γνωρίζεις έναν άνθρωπο. Τι κρύβει αυτός, έτσι. Έχεις όμως νιώσει την προδοσία στο πετσί σου και επειδή είχα πει και στην αρχή του προλόγου μου ότι οι Παρθένοι είναι και αυτοί μέσα στη λίστα των ζωδίων όπου μπορούν να έχουν προβλήματα με το οικογενειακό του σύστημα, πατέρα ή μάνα, και εδώ σημαίνει η προδοσία του γονεϊκού συστήματος. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Με αποτέλεσμα να αποκτάς και εσύ μετά να μην έχεις αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου, κάπου. Να μην έχεις πάρει αυτή τη δύναμη τους γονείς να έχεις αυτοπεποίθηση, έτσι. Όχι την ψεύτικη αυτοπεποίθηση, τα μπορώ να τα κάνω όλα. Γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τα κάνουν όλα. Αλλά την αυτοπεποίθηση ότι προχώρα και κάνε και θα το βρεις και δεν είναι ok και να αποτύχεις κτλ. Φοβάσαι πολύ εδώ. Και εδώ είναι και ο ζώδιο υδροχώος, έτσι. Και ο υδροχώος έχει και καρμικό τέριασμα. Ο Παρθένος με τον υδροχώο έχει ένα καρμικό τέριασμα εδώ. Αλλά είναι ο αριθμός 7. Ο αριθμός 7 σημαίνει και ευλογία όμως. Ο αριθμός 7 σημαίνει και κληρονομικότητα. Κάτι έχεις κληρονόμηση πριν από 7 γενές πίσω. Κάποιο χάρισμα έχεις. Αυτό βγαίνει ναι, με μια ανάλυση ίσως αστρολογική και αριθμολογική, αλλά αφού βγαίνει το 7 κάτι σημαίνει. Για να δούμε τον οροσκόπο. Και ο οροσκόπος είναι, έχει βγει λοιπόν το ζώδιο σου. Έτσι. Εντάξει, είναι η Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Η Βασίλισσα Πεντάκτηνο είναι ζώδιο της γης και σαν ζώδιο της γης έχει να σου πει για φροντίδα, για ωριμότητα, για σοβαρότητα, για οικογένεια, που βγήκε και εδώ πέρα. Βέβαια είναι οροσκόπος εδώ, έτσι, όχι έχετε οροσκόπο στον Παρθένο. Μπορεί να έχετε άλλο ζώδιο και εδώ είναι οροσκόπο στο ζώδιο της Παρθένου. Κυρίως βέβαια αν παρατηρήσετε έχει να κάνει το ζώδιο του εγώ καιρού εδώ, αλλά εννοείται ότι αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια της γης. Αλλά η Βασίλισσα όμως σημαίνει και σοφία, σημαίνει και γνώσεις, σημαίνει και φροντίδα, φροντίζω τον εαυτό μου, σημαίνει και βάζω όλα εκείνα τα πράγματα που χρειάζονται ώστε να έχω και μια εμπειρία ζωής. Μιλάει και για εμπειρίες εδώ, οι Βασίλισσες μιλάνε και για εμπειρία ζωής. Να περάσω από εμπειρίες. Είναι σημαντικό αυτό για εσάς. Εντάξει. Επειδή βγήκε λοιπόν τώρα ο αριθμός 7, θα πάμε εδώ στον αριθμό 7 και τι έχει να μας πει εδώ. Τελειότητα λέει, γεγονότα, λεπτομέρειες που θα σε βοηθήσουν για να αποφασίσεις. Ήρθε η στιγμή να αποφασίσεις, να τα βάλεις αυτά, να αποφασίσεις με λεπτομέρεια τι είναι αυτό που θα σε βοηθήσει. Το 7 σημαίνει αναλύω. Το 7 σημαίνει το 4 και το 3 μαζί, το 7 όμως είναι η ανάλυση.
Αναλύω τα γεγονότα, αναλύω τα δεδομένα, αναλύω αυτό που έχω. Είναι μια εγκεφαλική λειτουργία καθαρά εδώ, το οποίο σε βοηθάει πολύ για να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Και αποκτάς εμπειρία και αποκτάς και γνώσεις και φροντίζεις ώστε τα πράγματα γίνουν έτσι. Και κοίταξε να δεις εδώ πώς η Βασίλισσα τον κοιτάει και αυτόν εδώ πέρα. Κοιτάζει το θέμα και σου λέει: εγώ είμαι πιο δυνατή από την κατάσταση. Πιάστε το νόημα. Εγώ είμαι πιο δυνατή από την κατάσταση. Ενεργειακά αυτό είναι πιο δυνατό από αυτό. Εδώ ενεργειακά η Βασίλισσα είναι πιο ισχυρή από το 7 ξυφών. Εντάξει, φίλες και φίλοι. Πολύ ωραία. Επόμενο ζώδιο είναι ο Ζυγός, που σημαίνει και το ισορροπό. Καλλιτεχνικό, γελαιόδωρο, του αρέσει η αρμονία γενικά. Είναι πολύ κοινωνικό, μπορεί να είναι πάρα πολύ κοινωνικό, πολύ διπλωματικό, έτσι, ρομαντικό, γοητευτικό, μπορεί να έχει εφράδια λόγου. Τι προσέχουμε, τα νεφρά φυσικά, την πλάτη μας. Μπορεί να γίνει πολύ άστατος. Άστατο ζώδιο, απαθές, ιντριγκαδόρος μέχρι εκεί που δεν πάει, να πηγαίνει από εδώ, από εκεί, αυτά, σούπα, μούπες, άλλα λες τον ένα, άλλα λες τον άλλο. Τα μπερδεύει όλα και τα κάνει μην πω, τα κάνει άνα, πραγματικά άνα όλα. Λοιπόν, θέλει ειρήνη γενικά και θα πολεμήσει γιατί. Ναι, θα πολεμήσει. Εντάξει, ναι, μπορεί να πολεμήσει για την ειρήνη και να το κάνει με όλους τους λάθος τρόπους. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Αναποφάσιστος καμιά φορά. Μπορεί να κρατάει μούτρα. Υποκριτής. Μπορεί να γίνει υποκριτής. Υποκρίτρια. Μπορεί να βλάψει ανθρώπους χωρίς να το θέλει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Μέσα από την ιντριγκαδόρικη συμπεριφορά του καμιά φορά, ενώ πάει να, θέλει να βοηθήσει και θέλει να φέρει τα πράγματά του προς το μέρος του, μπορεί να βλέπει ανθρώπους και να τους φέρει και σε δύσκολη θέση. Και φυσικά μπορεί να αντιμετωπίσει και οικογενειακά προβλήματα. Μπορεί να έχει κρυφούς, προσέξτε άλλο φανερή, μπορεί να έχει κρυφούς εχθρούς και μίσος. Μπορεί να το έλξει αυτό. Πάμε όμως τώρα εδώ να δούμε. Είδατε πόσες πληροφορίες σας έχω και παίρνετε με τρεις καρτούλες μόνο, πόσα πράγματα γίνονται και βγαίνουν και πόσο αυτό μπορεί εσάς να σας βοηθήσει να πείτε ρε παιδί μου, οκ, και να το προσέξετε αυτό σαν πληροφορία. Για να δούμε τώρα. Βεβαίως εδώ είναι το ισορροπό, σημαίνει το ισορροπή σου, εκεί είναι ο μάγος, βέβαια, ο μάγος. Μπορώ να τα καταφέρω. Αλλά ο μάγος, επειδή έχει ερμή, και σημαίνει ο Ερμής, εδώ έχουμε Αφροδίτη, εδώ έχουμε Ερμή, που σημαίνει επικοινωνώ, είναι αυτός ο οποίος είναι one man show. Τα κάνω όλα. Παιδιά, δείτε με, τα κάνω όλα. Δεν το έχω ψάξει πολύ, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι και ο Βλαδίμηρος που, της Ρωσίας είναι ζυγός, από ό,τι έχω δει δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο που έχει πάει στο άλλο άκρο, έτσι, έχει πάει στην ισορροπία. Λοιπόν, και αντί για ειρήνη, κάνουμε πόλεμο. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο που έχει βγει και ο μάγος εδώ, που ο μάγος έχει και μια εγωκεντρική συμπεριφορά. Μπορεί, Αντί να έχει δημιουργικές δυνάμεις, μπορεί να έχει καταστροφικές δυνάμεις ο μάγος. Το ίδιο και εσείς. Μπορεί να επικοινωνείτε ο Ερμής, σημαίνει επικοινωνώ. Ναι, μπορεί όμως να επικοινωνώ με όλους τους λάθος τρόπους. Προσπαθώ δηλαδή τους άλλους να τους χαλιναγωγήσω, να τους κάνω manipulation που λένε, να γίνω πολύ χειριστικός για να τους φέρω εκεί που θέλω εγώ, έτσι. Και ο μάγος μπορεί να το κάνει με το λόγο βεβαίως, ενεργειακά θέλει να το κάνει, σκέφτε μέσα από αυτήν η ενέργεια που θέλω εγώ, θέλω τους άλλους όλους να τους έχω κάτω από τη δική μου τη σκέπη ας πούμε, αλλά όμως δεν είναι έτσι καμιά φορά τα πράγματα, γιατί είμαστε άνθρωποι και υπάρχει και διέστηση και τα καταλαβαίνουν όλα. Γι' αυτό από καλός μάγος να γίνει κακός μάγος, αλλά προσοχή εδώ. Βεβαίως όμως σημαίνει έχω την ικανότητα και τη δυνατότητα, ξέρω που θα πω και ξέρω τι θα κάνω. Στο θετικό του δηλαδή μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλό. Εδώ όμως τι βγαίνει, βγαίνει το 10 ξυφών. Πόλεμος, προδοσία, πισωμαχαιρώματα, είναι οι εχθροί που λέγαμε εδώ πέρα. Άρα προσπαθούμε εδώ να το γυρίσουμε αυτό το πράγμα και όσοι μας, αν είμαστε εμείς σε αυτή τη θέση, είναι τέρμα οι ισορροπίες, τέρμα αφού με προδώσανε, τους πετάω έξω. Τους κάνω στην άκρη. Ό,τι με πρόδωσε, ό,τι με στεναχώρησε, ό,τι δεν εξισορρόπησε, ό,τι δεν εξισορροπεί τη ζωή μου, τους κάνω στην άκρη. Αλλιώς θα είμαι πάντα σε αυτή τη φάση. Δολοφονημένος,
κάτω στο πάτωμα, προδομένος και θα προσπαθώ να συνέλθω. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό είναι το 1 και αυτό, μας κάνει, και αυτό είναι ο αριθμός 10, 1 και 0 μας κάνει πάλι 1. Πρέπει να σταθώ και στα πόδια μου και όταν στέκομαι στα πόδια μου πρέπει να είμαι ειλικρινής. Αυτός είναι ο συνδυασμός. Πάμε να δούμε το 1. Και λέει εδώ, ήρθε η στιγμή να ζυγίσεις γεγονότα και να πάρεις αποφάσεις. Πάρε αποφάσεις. Πάρε, δες τα γεγονότα, πάρε αποφάσεις, δες τι γίνεται και πρέπει να αρχίσεις και εσύ κάπου, ναι, να τα βάζεις σε μια ισορροπία, αλλά να πάρεις μια απόφαση. Πού θα πάω, από εδώ ή από εκεί. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Ή δεξιά θα πας ή αριστερά, συμβολικά εννοώντας, έτσι. Μην μου αρχίσετε μπρος, πίσω και υπάρχει το αυτό και το εκείνο και το άλλο. Το λέμε συμβολικά τώρα, έτσι. Είναι μια στενάχωρη κάρτα και δείχνει και τη στενάχωρη κατάσταση που εσύ βρίσκεσαι, γιατί σε απασχολούν και πολλά πράγματα από τους ανθρώπους. Έχουν στεναχωρήσει πολλοί άνθρωποι. Εφόσον έχουν στεναχωρήσει, νούμερο ένα είναι δεν χάνω την πίστη μου στους ανθρώπους. Υπάρχουν και άνθρωποι εκεί έξω που είναι εκεί για μένα. Δεν μπορεί να έχετε κανέναν άνθρωπο. Λοιπόν, και το άλλο είναι, OK, όσοι δεν μου κάνουν, ας φύγουν από τη ζωή. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, φίλες και φίλοι. Και είναι το ζώδιο του Σκορπιού. Σκορπιός λοιπόν. Νερό, πλούτονας, ο κυβερνήτης του, παθιασμένο. Μπορεί να σε πείσει για πράγματα, να τα κάνει, να σε πείσει. Να πας στην κόλαση ας πούμε και να είναι και να σου πει «Α, είναι πολύ καλά εκεί, πάμε παρέα», έτσι. Λοιπόν, και η αντίληψη, εντάξει, το θετικό είναι ότι μπορεί να σε πείσει με τον τρόπο του. Άμα έχει ένα σοβαρό, ωραίο τρόπο, μεστό, όριμο, δεν μπορεί να σε πείσει. Είναι πολύ έντονο, πάρα πολύ έντονο στα συναισθήματά του. Έχει έντονο συναισθηματικό κόσμο, πολλές φορές δεν ξέρει πώς να τον διαχειριστεί και μπορεί να του βγει πολύ σε οργή και σε μίσος. Ισχυρή θέληση, είναι φιλόδοξο σε πολλούς τομείς, εντάξει. Ανατομία φυσικά είναι στα γενετικά όργανα. Και τώρα τι γίνεται εδώ, μπορεί να γίνει πολύ μνησίκακος, ιδιότροπος, μυστικοπαθής, έτσι, δεσποτικός, σαρκαστικός, ζηλιάρης, αδιάλακτος, ακόλαστος, πολύ ακόλαστος, ελκύει όμως απογοητεύσεις στη ζωή του. Οι φίλοι του μπορεί να γίνουν οι εχθροί του και έχει πολλά προβλήματα στις σχέσεις γενικότερα και να βιώσει πολύ τη μοναξιά. Ή μπορεί να είναι σε μία σχέση, είτε άντρας είτε γυναίκα, και να βιώνει την απόλυτη μοναξιά και μπορεί επίσης να του κοπεί, μάλλον να το πω αλλιώς, να το απαγορευτεί και η σεξουαλική πράξη. Να το απαγορευτεί, το επαναλαμβάνω. Όσοι το κατάλαβα, το κατάλαβα. Δηλαδή, σου απαγορεύω να μ' αγγίξεις, το πούμε, ή δεν σε θέλω. Και βγαίνει το 4 ξυφό. Είναι μία περίοδος, λέει το ζώδιο σου τώρα εδώ, το οποίο πρέπει να περάσεις από ξεκούραση, να ερεμήσεις. Λοιπόν, οπότε σε γενικό πλαίσιο, ας το πούμε, αυτό έχουμε με το 4 εδώ που σημαίνει και ξεκουράζομαι, σημαίνει και το σπίτι, σημαίνει και δίνω λίγο σημασία στην οικογένεια, έτσι. Σημαίνει ότι ψάχνω να βρω και τα κομμάτια εκείνα τα οποία με ρίχνουν σε, κυρίως νοητικά για να μπορέσω το μυαλό μου λίγο να το ξεκουράσω. Για να δούμε ο οροσκόπος τι έχει να πει και είναι ο Άσος Κούπα. Ο Άσος Κούπα πάντα μιλάει για νέα ξεκινήματα. Πάντα μιλάει για τη διέστηση, πάντα μιλάει για το θετικό. Εσείς οι σκορπιοί, οι σκορπίνες γενικότερα, έχετε, οφείλετε και πνευματικά ας το πούμε να είστε πάντα στο φως. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Επειδή έχουμε το 4 και τον Άσο εδώ, πάμε να δούμε ένα μυστικό μήνυμα. Ο Άσος Κούπα πάντως είναι πολύ καλό, είναι και ευλογία εδώ. Το 4 σημαίνει αν συγκεντρωθείς σε αυτό που επιθυμείς, με ισχυρή πρόθεση θα το πετύχεις. Λοιπόν, τώρα ένα άλλο κομμάτι που βγαίνει επίσης σαν μήνυμα, θα σας διαβάσω και το 1, είναι για να αναγεννηθείς πρέπει να αντιληφθείς. Λοιπόν, πρέπει να αντιληφθείς ποια είναι εκείνα τα μηνύματα. Ποια είναι η κούραση, τι θέλει να σου πει το σύμπαν, τι θέλει να σου πει η κατάσταση, τι θέλει να σου πουν τα γεγονότα, έτσι. Και φυσικά εννοείται μια θετική αντιμετώπιση πραγμάτων και να μην φοβάσαι να ξεκινάς από την αρχή και αν ακόμα αυτό εσένα σε δυσκολεύει κάπου. Έχεις όλη την ευλογία, έχεις όλη την έμπνευση, έχεις όλο το δυναμικό εκείνο, έχεις τις 5 αισθήσεις που είναι ανοιχτές που μπορούν να σε οδηγήσουν και να σε καθοδηγήσουν.
Αυτό είναι οροσκόπος, έτσι. Ανεξάρτητα ζώδιο, και εδώ είναι οροσκόπος Σκορπιό αν έχετε. Πάντως, εδώ δείχνει αρκετή βοήθεια ο οροσκόπος σε γενικό επίπεδο. Για να προχωρήσουμε λοιπόν, να πάμε στον τοξότη. Τοξότης, φίλες και φίλοι, που σημαίνει το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και έχει να κάνει, καταλαβαίνω φιλοσοφικά ζητήματα, καταλαβαίνω την αλήθεια της ζωής, καταλαβαίνω πράγματα. Οι ποιότητες του είναι η περιπέτεια, η λογική καμιά φορά, αλλά και το ερευνητικό κομμάτι. Είναι πολύ ανεξάρτητο, έχει ενέργεια γενικά για να κάνει πράγματα, είναι φιλοσοφικό, φιλοσοφή και τέτοια. Τώρα η ανατομία του είναι σηκώτη και βοφή, έτσι που χρειάζεται λίγο εκεί, ας το πούμε, προσοχή. Το μάθημά του είναι γενικά η ζωή, να μάθει για τη ζωή μέσα από εμπειρίες, μέσα από καταστάσεις, και το πεπρωμένο του είναι γενικά ο νόμος. Τώρα, εδώ τι έχουμε. Πολλές φορές μπορεί να γίνει εριστικός, είναι το αρνητικό του, έτσι, και να λέμε τώρα ζώδιο και οροσκόπο φυσικά, να είναι υπερβολικό, φλίαρο, αναβλητικό, τζογαδόρικο, πολύ τζογαδόρικο, πιεστικό, ξύθιμο, γίνεται ζηλωτής, εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω αν έχετε δει, και στο YouTube κυκλοφορούν αρκετοί, που είναι πραγματικά φανατισμένοι για κάτι. Και δεν περνάει από εκεί, από το μυαλό τους, οτιδήποτε, τίποτε άλλο, δεν μπορεί να ανοίξει. Φυσικά έχει πολλούς εχθρούς, μπορεί να κάνει εύκολα πάρα πολλούς εχθρούς, εντάξει, μπορεί να γίνει βίαιος και είναι συνήθως στο έλεος μπορεί να πέσει ύπουλων ανθρώπων. Αυτά βέβαια γίνονται στο αρνητικό κομμάτι, που σημαίνει ότι δεν μπορεί ο τοξότης να ζήσει στην υψηλή δόνηση, στην υψηλή ενέργεια, στη θετική ενέργεια. Πάμε να δούμε το ζώδιο τι έχει λίγο να μας πει εδώ πέρα. Και το ζώδιο αυτό που μας λέει είναι το 9 μπαστούνι. Εδώ σημαίνει μάχη, σημαίνει διαμάχη, σημαίνει προσπάθεια, σημαίνει πιστεύω στον εαυτό μου και έχω το κουράγιο να συνεχίσω με οποιοδήποτε τρόπο. Φυσικά σημαίνει και δυσκολίες, σημαίνει και το πολεμικό κλίμα, σημαίνει κλείσιμο κύκλων οι οποίοι πολλές φορές γίνονται με πολύ κόπο και προσπάθεια, δεν γίνονται εύκολα. Το 9 είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός, περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους αριθμούς. Το 9 όμως σημαίνει εν και νέο, δηλαδή ένα και νέο. Ξεκινάω από την αρχή, μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες γενικότερα της ζωής που είσαι αντιμετωπίσει. Όμως σημαίνει δύναμη, σημαίνει ότι έχω όλη εκείνη την ενέργεια η οποία δεν θα με ξεκουνήσει, μάλλον δεν υπάρχει κάποια άλλη αρνητική ενέργεια να με ξεκουνήσει, έχω δυνατή ενέργεια. Επιτυχία, μπορεί να σημαίνει και επιτυχία αυτό εδώ, δηλαδή ταύτισα αλλά τα κατάφερα. Έτσι είναι αυτό που λέμε, μου φύγε, και φυσικά εδώ είναι και το ζώδιο του τοξότη. Έτσι, άμα το δείτε εδώ, αυτή η κάρτα συμβολίζει το ζώδιο του τοξότη. Το δείτε και σημαίνει το συνεχίζω και πολεμάω για τα ιδανικά μου, για τους στόχους μου, για ό,τι έχω βάλει εγώ σαν ιδανικό που θεωρώ εγώ. Το επόμενο είναι η κρίση. Η κρίση λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη κάρτα από τις περίεργες κάρτες, αμφιλεγόμενη κάρτα, διαφορετικά μηνύματα, σημαίνει η κρίση που περνάς εσύ. Σημαίνει, εγώ έτσι το μεταφράζω, μάλλον έτσι εγώ το ερμηνεύω, συγγνώμη, όχι μετάφραση, είναι λάθος όρος, δεν είναι δόκιμος, σημαίνει ότι ερμηνεύεις τις καταστάσεις ότι είσαι σε μία κρίση. Κρίση ηλικίας, κρίση καταστάσεων, κρίση επαγγελματική, κρίση συναισθηματική. Είσαι σε μία κρίση. Τι θες να κάνεις. Εδώ λοιπόν είναι ένα κάλεσμα για να καταλάβεις τι θες στη ζωή σου. Τι αναζητάς στη ζωή σου. Πού θες να πας. Πού θες να φτάσεις. Ποιο είναι το γεγονός αυτό το οποίο θέλει να συμβεί στη ζωή σου. Με ποιο θετικό τρόπο μπορείς να τα φέρεις. Το 9. Εντάξει, είναι τώρα 9 εβδομάδες, τώρα 9 μέρες, 9 εβδομάδες, 9 μήνες, άντε ας πούμε και 9 μήνες, αν και το θεωρώ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως σημαίνει αντοχή, σημαίνει δύναμη, και πάμε να δούμε τι σημαίνει το 9 σαν μυστικός αριθμός εδώ πέρα, έτσι. Ποια είναι το νόημα του, είναι κάνε ειρήνη λέει εδώ. Μπες στη γαλήνη, αποδέξου τις αλλαγές, ακόμα και τις δύσκολες, και είναι διδασκαλία ζωής. Όλα αυτά που περνάς, γι' αυτό είναι η κρίση εδώ. Είναι μια διδασκαλία ζωής. Εδώ αν παρατηρήσεις είναι σαν ένας άγγελος, είναι πάνω στα σύννεφα, έχει ένα μήνυμα, μας καλεί, ακούμε τον ήχο που μας καλεί να ξυπνήσουμε, να αφυπνιστούμε, να καταλάβουμε τι γίνεται. Έτσι και εδώ ο οροσκόπος σου λέει αφυπνίσου, κατάλαβε τι σημαίνει στη ζωή σου, τι γίνεται μέσα σου, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ κατανοητό. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε στον εγώ καιρό.
Να δούμε, είπαμε, ζώδιο και οροσκόπος. Εγώ καιρός. Ο εγώ καιρός έχει πλανήτη, τον κυρίαρχο του πλανήτη είναι ο Κρόνος. Είναι πολύ φιλόδοξο, είναι και πρακτικό, είναι αυτοπαρακινούμενο, του αρέσει η ανεξαρτησία, στα θετικά του πάντα. Είναι πετυχημένο, οργανωμένο, αξιόπιστο, έχει πολλές ικανότητες. Φυσικά στην ανατομία του σημαίνει ευαισθησία στα κόκαλα, στο δέρμα και οι σύνδεσμοι γενικά. Λοιπόν, το πεπρωμένο του είναι η υπηρεσία, είναι να προσφέρει στους άλλους. Πάνω σε χάρη μέσα από οποιοδήποτε τρόπο, όσοι έχετε εγώ καιρό, είναι η χρήση. Χρήση σημαίνει χρησιμεύω, χρησιμοποιώ, κάνω χρήση των γνώσεων, κάνω χρήση των ικανοτήτων μου και τις προσφέρω στους άλλους ανθρώπους. Όμως, τι γίνεται, πάμε να δούμε λίγο το αρνητικό του, έτσι. Τι σημαίνει το αρνητικό κομμάτι, είναι δεσποτικός, δεν συγχωρά καθόλου σχεδόν, κυβερνά, το μυαλό κυβερνά την καρδιά, δηλαδή την καρδιά την βάζει στην άκρη εντελώς, την απομακρύνει, μπορεί να γίνει πολύ ψυχρός, υπερβολικά φιλόδοξος και επικριτικός για να καταφέρει τους στόχους του, σκυθροπός, αμίλητος, ανέκφραστος, πολύ μυρολάτρης, τα ρίχνει στους άλλους για τις δυσκολίες που έρχονται, εχθρούς και προδότες. Τον προδίδουν, να το πούμε έτσι, τον προδίδουν. Μπορεί να γίνεται συνέχεια αυτό, είπαμε. Όταν ενεργοποιήσουμε ζώδιο και οροσκόπο στο θετικό του, αρχίζει αυτό και σιγά σιγά και είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και είμαστε με μια υψηλή δόνηση συγκεντρωμένοι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αρχίζει σιγά σιγά και απομακρύνεται, αλλάζει δηλαδή. Θέλουν να βλάψουν, εντάξει. Γενικά, οι εχθροί θέλουν να τον βλάψουν και να τον ανατρέψουν, εντάξει. Και έχει απρόοπτα και τον αδειάζουν γενικότερα εύκολα. Μήτατε που γύρισε και ανάποδα. Τον κρεμάνε ανάποδα. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι αυτό συμβαίνει σε όλους τους εγώκερους και όσοι έχετε οροσκόπο. Είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί, μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, μια πολύ σημαντική πληροφορία. Την αξιολογείτε εσείς δέοντος, έτσι. Πώς θέλετε με αξιολογήσετε. Θα κάνετε κάτι, δεν θα κάνετε, θα δείτε το χάρτη σας, θα το γράψετε, θα το σημειώσετε, θα πείτε να το έχω υπόψη μου, να το προσέχω. Και εδώ βγαίνει το αντίστοιχο καρμικό του εγώκια. Λοιπόν, υπάρχει ένας πόλος. Κάθε ζώδιο έχει ένα πόλο. Το αντίθετο του. Το αντίθετο του μπορεί να δράσει καρμικά, δρά μάλλον καρμικά. Το αντίθετο του εγώκερου, μάλλον ο άλλος πόλος είναι ο καρκίνος. Και ο καρκίνος είναι ένα ζώδιο που μπορεί ή να τον βοηθήσει ή να τον καταστρέψει. Εξαρτάται την καρμική σχέση. Ποιες είναι αυτές τις περιπτώσεις, είναι πολλές, δεν θα τις αναλύσουμε, είναι άλλο κομμάτι. Όμως, όταν βγαίνει ένας καρκίνος εδώ, το ζώδιο σου λέει ότι κοίταξε να δεις, έχεις την επιτυχία και φυσικά θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες. Θα γίνεις μαχητής. Εγώ καιρίνα, ένα από τα μηνύματα που σου λέει ο καρκίνος, σαν μήνυμα δηλαδή, και ο αριθμός 7, σημαίνει θα αντιμετωπίσεις στη ζωή σου δυσκολίες. Θα έχεις και το μαύρο, θα έχεις και το άσπρο. Θα έχεις τη δύσκολη απόφαση, θα έχεις και την εύκολη απόφαση. Έτσι είναι η ζωή, έτσι μαθαίνεις, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει. Ο αριθμός 7 σε προτρέπει να αναλύσεις. Αυτός εδώ πέρα ο αναβάτης είναι πολεμιστής. Δεν έχει ξεκινήσει να πολεμήσει τη ζωή, εννοούμε, διότι αναλύει πρώτα τα δεδομένα, τα γεγονότα, αναλύει πραγματικά στο μυαλό του, στην καρδιά του, τι θα κάνει, πώς θα πάει και μετά θα αποφασίσει ποια στρατηγική θα εφαρμόσει, έτσι και πού θα πάει. Αυτοσυγκέντρωση σημαίνει ότι έχει πολύ ψηλό επίπεδο αυτοσυγκέντρωσης. Είναι αυτό που είπαμε. Θέλει, χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση. Συγκέντρωση στη σκέψη, στην ενέργεια, στη δομή της σκέψης, στο συνέστημα, όλα αυτά για να σας βοηθήσουν. Έρχεται όμως ο θρίαμβος, έρχεται όμως η συνέχεια γενικότερα της ζωής και αυτό που σου λέει γενικότερα είναι ότι μπορείς να τα καταφέρεις και έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Και βέβαια έχεις και την ικανότητα των σωστών αποφάσεων. Και πάμε τώρα στον οροσκόπο εγώ και ο οροσκόπος έχουν βγει το 2 κυπέλλον. Ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα που έχει να μάθει ο εγώ καιρός είναι η αγάπη. Να ανοιχτεί στον έρωτα. Να μην τον φοβηθεί. Στην επαφή, στην ανθρώπινη επαφή και κυρίως στον έρωτα. Είτε εγώ καιρός είτε εγώ καιρίνα, εδώ σου λέει εμπιστεύσου, σημαίνει ευλογία. Εδώ υπάρχει ένας Λέων βέβαια από πίσω κατά κάποιο τρόπο, ζώδια του νερού, αλλά και εδώ επίσης ένα ζώδιο του Λέοντα κατά κάποιο τρόπο, δίδυμες φλόγες, δίδυμες ψυχές, αδελφές ψυχές, ό,τι θέλετε βάλτε εδώ, καρμικές σχέσεις. Οι διαχωρισμοί τώρα του τι είναι το καθένα είναι λίγο δυσδιάκριτοι, υπάρχουν όμως διαχωρισμοί, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, παρόλα αυτά όμως και οι αδελφές ψυχές και οι φλόγες είναι δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες σχέσεις. Εδώ πάντως δηλώνει ότι με κάποιο τρόπο το θέμα των σχέσεων για σένα είναι καρακαρμικό. Δεν είναι τυχαίο.
Αλλά είναι και η αληθινή αγάπη εδώ. Στο θετικό του είναι η αληθινή αγάπη. Στο αρνητικό είναι ο χωρισμός. Πάμε λοιπόν να δούμε λοιπόν και δηλαδή να γυρνάμε στο θετικό πάντα για να μπορέσει αυτό να σου γίνει μέσα σου πρόγραμμα, να το πούμε, στον εγκέφαλο, για να μπορέσεις να φέρνεις τις θετικές δονήσεις και σκέψεις. Πάμε στον αριθμό 2 να δούμε τι έχει να σου πει, μέσα και έχουμε δύο τέτοια. Εδώ λέει ότι η επιτυχία εξαρτάται και από άλλους ανθρώπους. Πόσο στο ακριβώς. Η επιτυχία εξαρτάται από άλλους ανθρώπους. Θα σε αγαπήσουν, θα σε συμπαθήσουν, θα δουν αυτό που είσαι, θα δουν ότι έχεις μια πολύ όμορφη καρδιά και δεν είσαι αυτό το ψυχρό πλάσμα που το κάνεις για άμυνα. Και ο αριθμός 7 που λέει είναι ότι μέσα, να το κάνω τη συγκέντρωση πάλι, μέσα από αυτοσυγκέντρωση λέει, δυνατή πρόθεση και ηθική, παίρνει σωστές αποφάσεις. Αυτά είναι τα κλειδιά. Είδατε πόσο στο ακριβώς, πώς μέσα από διαφορετικές καρτούλες, διαφορετικά ντεξ, έρχονται στο ακριβώς αυτά τα μηνύματα για να σας πούν ακριβώς το μήνυμα που εσείς χρειάζεται να προσέξετε. Να προσέξετε, έτσι, ο καθένας τώρα, αυτοσυγκέντρωση, δυνατή πρόθεση, και έρχεται το θαύμα. Αυτά για τους εγώ καιρούς. Και πάμε, θα βάζουμε τώρα μέσα εδώ, θα ανακατέψω και λίγο μετά. Πάμε στον υδροχό. Υδροχό, σε ένα πολύ ανεξάρτητο ζώδιο, είναι στοχαστής, οραματιστής, είναι ένα πολύ μοναδικό γενικότερα ζώδιο. Μπορεί να γίνει φιλικό, μπορεί να γίνει και πολύ εχθρικό. Έχει ένα πολύ λαμπρό μυαλό, είναι πολύ δημιουργικό, πολύ ανεξάρτητο όμως, αλλά μπορεί να γίνει όμως και πολύ ιδιαίτερο και δύσκολο και δύστροπο για τους άλλους ανθρώπους. Το μάθημα του είναι το γνωρίζω, δηλαδή γνωρίζω τι θα κάνω κτλ. Το πεπρωμένο του είναι η ανθρωπότητα, να βοηθηθεί όλη η ανθρωπότητα γι' αυτό, και μπαίνουμε, έχουμε μπει στο κομμάτι του, στο ζώδιο του υδροχώου, ο οποίος βεβαίως σαν ενέργεια δηλαδή αλλάζει όλα τα δεδομένα, όλες τις κοινωνίες, αλλά ο σκοπός είναι η ανθρωπότητα και μέσω της ειρήνης και της βοήθειας, έτσι, όχι μέσω του πολέμου. Τώρα, στα αρνητικά του είναι απρόβλεπτος, έτσι, πολύ ιδιότροπος, βαριέται, μπορεί να γίνει ψυχρός, πολύ ψυχρός παιδιά, σαν τον εγώ και ίσως και χειρότερα. Μπορεί να είναι καθυλωμένος στη γνώμη του, πολύ ακεντρικός, δεν του αλλάζεις και αυτούν με τίποτα την άποψη και τη γνώμη, απρόσωπος, απίθαρχος γενικά, αλλά έλκει ανθρώπους με δύναμη που θέλουν να το βλάψουν. Μπορεί να ανέβει κοινωνικά και οικονομικά, αλλά εμφανίζονται εχθροί που θέλουν να τον γκρεμίσουν. Δηλαδή ανεβαίνει, αλλά εκεί έξω όμως, λόγω των συνθηκών, έλκει τέτοιες καταστάσεις, οπότε έρχονται άνθρωποι και εκεί που είναι στα ψηλά, τσουμ, κάθεται και γκρεμίζεται λοιπόν. Και είναι το 4 ξυφόν, και εδώ σημαίνει ξεκούραση, νοητική ξεκούραση. Το 4 βέβαια ταιριάζει εδώ, γιατί είναι τα ξύφη που έχουν να κάνουν με τον αέρα, ταιριάζει δηλαδή, είναι συμπατό. Ζυγός κυρίως, μιλάει και για σχέσεις, λέει όμως εδώ ξεκούραση, στοχασμός, προσευχή, διαλογισμός, λίγο να μπει σε μια κατάσταση γενικότερα των καταστάσεων των οποίων του συμβαίνουν γενικά, έτσι, και να δει τι γίνεται ρε παιδί μου, τι μου συμβαίνει. Ένα άλλο τώρα που θα ήθελα να πω γενικότερα είναι ότι εδώ σημαίνει και κάθομαι κιόλας και μόνος μου και στοχάζομαι μόνοι μου και κάνω τα δικά μου και είμαι και ανεξάρτητος και δεν θέλω και κανέναν κιόλας. Είναι και μια αυτοαπομόνωση η οποία το κάνουν οι υδροχόοι καμιά φορά αυτό. Αυτοαπομόνονται διότι και οι άλλοι δεν τους καταλαβαίνουν. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τον τρόπο σκέψης τους, δεν καταλαβαίνουν με ποιο τρόπο δημιουργούν αυτή την εγκεφαλική, ας πούμε, λειτουργία. Ο οροσκόπος λοιπόν είναι ένας βασιλιάς μπαστούνι. Ο βασιλιάς μπαστούνι σημαίνει αρκετή ενέργεια, σημαίνει αυτοπεποίθηση, σημαίνει δύναμη, σημαίνει γνωρίζω, σημαίνει θετική ενέργεια, προσέξτε θετική ενέργεια, γιατί τα μπαστούνια γενικότερα μπορεί, επειδή ανήκουν στο βασίλειο των σαλαμανδρών, τη σαλαμάνδρα, το βλέπετε εδώ, πίσω που είναι στο θρόνο τη σαλαμάνδρα, είναι οι αρνητικές ενέργειες. Δηλαδή και δεν είναι τυχαίο που είναι πίσω από το κεφάλι του, διότι θέλει να σου πει ότι αυτός μπορεί να φαίνεται θετικός, αλλά από πίσω του όμως κρύβονται άλλα μαύρα πράγματα, έτσι, περίεργα πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή πάντα στο θετικό, στη θετική έκφραση, στο φως κτλ. Αυτός ο βασιλιάς μπορεί να γίνει πολύ θετικός και να δώσει και αρκετή δύναμη και να ξεκαθαρίσει και αρκετά πράγματα στη ζωή. Τώρα, τι έχουμε εδώ, έχουμε τον αριθμό 4. Ο αριθμός 4 εδώ, σαν μήνυμα μυστικό, είναι το νέο, το καινούριο δηλαδή θα έρθει,
Λοιπόν, αλλά μέσα από δομή, σκέψη και νέους τρόπους αντιμετώπισης. Θα το βάλουμε εδώ. Το νέο σου λέει θα έρθει, το καινούριο πράγμα θα έρθει, αλλά μέσα από νέους τρόπους, νέα πράγματα, δηλαδή το βλέπω αλλιώς τη ζωή. Αυτό θέλει να σου πει. Αυτός ο βασιλιάς Αμήνος σου λέει δες το και αλλιώς, δες το και διαφορετικά. Με νέα πράγματα. Και τότε θα αποκτήσεις γνώσεις, θα οριμάσεις, θα έχεις δύναμη, έτσι, θα ξέρεις τι σου γίνεται. Θα έχεις μια δομή στη σκέψη σου και όχι μια άναρχη δομή στο μυαλό που ο υδροχός το έχει καμιά φορά αυτό. Το χάζεται τόσο πολύ, δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει. Καμιά φορά, δεν σημαίνει, εντάξει, okay, σε κάποιους έτσι φιλόσοφους που το κοίταζα, που ήταν υδροχόοι στο ζώδιο ή και στον οροσκόπο αν το γνωρίζαμε ας πούμε, είχαν μια φιλοσοφική στάση, αλλά προσέξτε, δεν τους καταλαβαίνεις. Είχαν μια φιλοσοφία που λες τώρα τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ προσωπικά δυσκολευόμουν να τους παρακολουθήσω και να πω τι λέει τώρα αυτός. Τι θέλει να πει, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να παρακολουθήσετε κάποια συνέντευξη ή να διαβάσετε ένα άρθρο και λένε και κάτι φιλοσοφίες, κάτι περίεργα πράγματα. Υπάρχουν και κάποιοι στη Βουλή που λένε διάφορες λέξεις, απλά για να φανούν, ας πούμε, ότι γνωρίζουν κιόλας έτσι, αλλά αυτό όμως, okay, εντάξει, δεν είναι και η απόλυτη γνώση. Κανένας δεν έχει την απόλυτη γνώση. Σκοπός είναι να είσαι απλός και κατανοητός. Να λες βαθιά νοήματα με μια απόλυτη κατανόηση ώστε ο άλλος να μπορεί να το καταλάβει. Δεν είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο. Εντάξει. Πάει και αυτό. Ωραία. Ο υδροχός έφυγε με το δικό του μοναδικό τρόπο. Γλίστρησε λοιπόν. Και τώρα έχουμε και τους ιχθύς. Οι ιχθύς λοιπόν είναι ο Ποσειδώνας, είναι μύστης, μεγάλος μύστης, είναι πολύ αισθηματικό, ευαίσθητο σε πολλά πράγματα και κυρίως στις ενέργειες των άλλων ανθρώπων. Καταλαβαίνει τις ενέργειες των άλλων ανθρώπων, τις ψυχανεμίζεται, έτσι. Πολύ πνευματικό ζώδιο. Είναι πολύ προσαρμοστικό, πάρα πολύ προσαρμόσιμο στις συνθήκες, πολύ διαστητικό, καλοσυνάτο, έχει πολύ φαντασία, ευαίσθητο σύστημα γενικότερα στο σώμα, τα πόδια και το λυμφατικό. Τώρα, το πεπρωμένο του είναι ο άνθρωπος. Να βοηθήσει τον άνθρωπο. Το μήνυμα είναι το πιστεύω, δηλαδή πιστεύει, έχει μεγάλη πίστη. Προσοχή όμως, διότι είναι αναβλητικό, πολυλογάς καμιά φορά. Μπορεί να είναι και έναν πολυλογάς, εξαρτάται ανάλογα με τι είπαμε, με τον αστρολογικό χάρτη του καθενός, τον ατομικό. Μελαγχολικό. Μπορεί να γίνει πολύ απεσιόδοξο, άτολμο, νοθρό, μαλθακό. Νιώθει ότι δεν τον καταλαβαίνουν. Έχει τάσεις φυγής. Έλκης είναι το άτομα που από φύσεως αποκτά συνήθως και αφανέρους και κρυφούς εχθρούς. Που θέλουν να τον βλάψουν και υπάρχουν συνήθως και μοιραίες συμπτώσεις. Είναι ένα ζώδιο και οροσκόπος και ζώδιο το οποίο πολλές φορές γίνονται αρκετές μοιραίες συμπτώσεις σε πολλά επίπεδα. Ανάλογα λέμε πάλι με το προσωπικό αστρολογικό χάρτη του καθενός. Μοιραίες συμπτώσεις, ό,τι συνεπάγεται και ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ να δούμε τι έχουμε να μας πει εδώ πέρα και βγαίνει ο πύργος. Μοιραίες συμπτώσεις, η καταστροφή, το ξαφνικό, το δύσκολο, το γκρέμισμα. Από εκεί που είχες μία ρότα, μία ροή ξαφνικά, εκεί που βρίσκεσαι, έτσι, ξαφνικά έρχονται όλα και αλλάζουν. Αυτό μπορεί να σε επαγγελματικό επίπεδο, σε συναισθηματικό επίπεδο, αλλά εδώ τι σου λέει το μήνυμα, να περιμένεις πάντα αυτό το οποίο δεν περιμένεις. Το unexpected που λένε, το ξαφνικό, να περιμένεις πάντα το ξαφνικό. Αυτό το έλεγε και ο Ηράκλητος, αν θυμάμαι, και το έλεγε και μέσα από έναν άλλο τρόπο, τα πάντα ρί, ότι τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα προχωράνε. Εδώ όμως τι δείχνει. Στη ζωή σου έχουν υπάρξει καταστροφές, δυσκολίες, δες την πραγματικότητα, τι φιλοδοξία υπάρχει πίσω από τα εγχειρήματά σου που θες να κάνεις στη ζωή και τις πράξεις σου, διότι ξαφνικά μπορεί να πέσουν στο κενό. Ο αριθμός 7 κυρίως, ο κεντρικός αριθμός δηλαδή, Άρης φυσικά. Ο Άρης του ηχθύς σημαίνει έχω δει όλα εκείνα τα σκοτεινά κομμάτια. Το επόμενο είναι και ο τροχός της τύχης. Έλα μου ντε τώρα εδώ πώς συνδυάζεται. Ο τροχός της τύχης σου λέει ότι μετά από κάθε καταστροφή, μετά από κάθε δυσκολία, υπάρχει πάντα ένα θετικό κομμάτι. Υπάρχει πάντα εμείς που μπορούμε να αλλάξουμε το κάρμα μας, να αλλάξουμε τη μοίρα μας σου λέει εδώ, να αλλάξουμε την τύχη μας. Αλλά προσέξτε φίλες και φίλοι, είναι μια κατάδοση τυχερή. Αλλά πάντα όμως θα τάρω, απαντάνε με μεγάλη σοφία. Δηλαδή σημαίνει τύχη, σημαίνει αλλαγή, αλλά
Εφόσον μάθω και εγώ στη ζωή ότι υπάρχουν μαθήματα, αυτοί οι ορίζοντες, ένας, δύο, τρία, τέσσερα, λοιπόν, σημαίνει μαθήματα. Όταν μάθεις το μαθήμά σου, θα αλλάξει το κάρμα σου. Όταν αντιληφθείς τι μπορείς να κάνεις και ποιες είναι οι επιλογές σου, τότε θα αλλάξει το κάρμα σου, διότι ο τροχός είναι πότε είμαι πάνω και είμαι αρχοντόπουλο που λένε, πότε είμαι κάτω και ζορίζομαι. Διότι η ζωή είναι ένας αέναος κύκλος. Γι' αυτό υπάρχει και ο ζωδιακός, γι' αυτό και εδώ συμβολίζει και τα ζώδια κατά κάποιο τρόπο, που είναι η πορεία της ψυχής σε αυτή την ενσάρκωση, στην εσωτερική αστρολογία. Είναι οι εμπειρίες και οι επιλογές, βέβαια, που θα κάνουμε, αλλά και οι εμπειρίες που θα περάσουμε σε αυτή τη ζωή. Οι εμπειρίες δεν είναι ίδιες για τους ίδιους τους ανθρώπους, αν και η βάση τους μπορεί να είναι η ίδια. Εντάξει. Αλλά αυτό όμως είναι ένα από τα πολύ τυχερά, το οποίο σημαίνει ότι στο χέρι σου είναι να το αλλάξεις. Πάμε τώρα να δούμε τον αριθμό 7. Τι σημαίνει εδώ? Ο αριθμός 7 λοιπόν σου λέει: έχεις τώρα ισχυρές διαισθητικές ικανότητες και αυτές θα σε καθοδηγήσουν. Αυτή την εποχή λοιπόν έχεις πολύ ισχυρή διαίσθηση και μπορείς να αλλάξεις πραγματικά πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου μέσα από τη διαίσθηση και μέσα από την ανάλυση. Φίλες και φίλοι, αυτό ήτανε. Ελπίζω να πήρατε πολύ σημαντικά μηνύματα, πολύ όμορφα μηνύματα για εσάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μην ξεχνάτε, εφόσον σου άρεσε, είτε παλιός είτε καινούριος, αν δεν το έχεις κάνει, κάνε την εγγραφή και φυσικά εννοείται πάντα το καμπανάκι στο όλες τις ειδοποιήσεις. Θα τα πούμε, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ σύντομα με ένα επόμενο θέμα το οποίο ετοιμάζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας, για τα καλά σας λόγια. Να είστε όλοι καλά. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ.